Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM. Ράδιο Μαρμίτα εκπομπή. Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντι μου ο Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης. Συντροφιά Παρίτσα. Θα σας κρατήσουμε όπως κάθε μέρα εδώ στις 9 με 11 με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Καλησπέρα Ζάχο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη. Λοιπόν... Πέταξε χαρτάτο. Δεν είμαι. Γενικά οι απόκριες και καθαρά Δευτέρα είναι από μικρός μου τη δίνουν κιόλας. Λίγο άνοιξε μου το... Να σε ανοίξω λίγο το... Τα ακουστικούλια μου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν... εντάξει, άνοιξε λίγο ακόμη. Άνοιξε. Ωραία, εντάξει. Καλά είσαι. Okay, τώρα είμαι okay. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο δεν... Ειδικά οι απόκριες αυτά με τα μασκαρέματα με αυτά δεν... Και η καθαρά Δευτέρα, αυτό ο χαρταετός, δεν έχω πετά μία φορά στο ρόκαστο. Πετάξαμε. Το ρόκαστο τότε το πολύ να είχε και 2-3 πολυκατοικίες. Σκέψου. Ναι. Ναι. Μόνο ένα λιβάδι θυμάμαι. Τίποτα. Σπίτια δεν είχε το ρόκαστο. Πρέπει να ήταν λίγα χρόνια μετά την κατάκτηση του κυπέλου του 70 που πήρα. Ένα δίκιο το είσαι. Πρέπει να ήταν 77-78. Ένα. Τόσο να ήμουν. Ένα-δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε πώς το είχε. Βάλε άξ. Βάλε κορονοϊό λοσιόν. Λοσιόν. Λοιπόν, και δεν έγινε τίποτα, δεν πήγαμε πουθενά. Εδώ πέρα με φίλους, με τέτοια. Φερέιρα τον πέταξε την Κυριακή το χαρτί του. Φερέιρα. Βέβαια, ο Άμπελ. Θα μιλήσουμε. Τον πέταξε πολύ ψηλά. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε. Προσγειώθηκε ανώμαλα, δεν ήταν καλή η ουρά, ρε παιδί μου. Βέβαια, το υλικό δεν ήταν καλό. Βέβαια. Θα σχολιάσουμε βέβαια και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πολλά έχουμε σχολιάσουμε. Ναι, γιατί... Αλλά είναι αύριο όμως είναι το κύπελο, κατάλαβες. Εντάξει και. Ναι. Όχι, θα σχολιάσουμε. Απλά αύριο θέλω να πω ότι λόγω της καθαρά Δευτέρας της αργίας, της καθαρά Δευτέρας. Εντάξει, δεν σε αγχώνει κάτι. Όχι, δεν με αγχώνει. Απλά λέω ρε παιδί μου. Δεν λέω ρε παιδί μου ότι αλλιώς θα σχολιάζαμε. Τελευταία αγωνιστική δεν είχε και τόσο ενδιαφέρον έτσι κι αλλιώς. Άσχετα γίνανε πραγματάκια, αλλά εδώ η επικαιρότητα λέει ημιτελική βήματα είναι αυτά. Ναι. Επικαιρότητα λέει ότι τέτοια ώρα αύριο, τι ώρα είναι, κάτσε, είναι 9 και λίγο, έτσι. Θα ξεκινάει το ματς του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τελειώσει και θα ξεκινάει το άλλο ημιτελικό. Ένα τέταρτο θέλει για να ξεκινήσει το ματς του ΠΑΟΚ. 9 και μισή θα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης θα έχει τελειώσει ήδη. Η επικαιρότητα νομίζω είναι εκεί πέρα κατά μεγαλύτερο ποσοστό. Για να μην πω έτσι. Εντάξει, τώρα κάθε ομάδα έχει το δικό της δαλγκά, τα δικά της θέματα. Αυτό σωστό. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλά φεγγάρια. Τα είχαμε πει τις προηγούμενες εκπομπές εδώ πέρα ότι αν συνεχιστεί έτσι αυτή η μετριότητα, η μετριοπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα τα πάμε καλά. Θα υπάρχουν απώλειες βαθμών. Δυστυχώς δεν πήραν τα μέτρα τους αυτοί που έπρεπε. Δεν ήταν και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής αυτοί που έπρεπε μέσα στο γήπεδο. Και βλέπουμε όλη αυτή την εικόνα, όλα αυτά που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντί να μπει με συν ένα στην διαδικασία των play-offs θα ξεκινήσει με μείον 7 παιδιά μέσα σε δύο αγωνιστικές. Θα τα πούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο λέω εγώ τα διαδικαστικά να τελειώνουμε. Πάμε στα διαδικαστικά, μπαμπάμε ένα λεπτό λίγο να απασχολήσουμε τον κόσμο να ακούσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους σας. Ξεκινάω με την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεση RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης όλων των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο για τυχόν απορίες, ερωτήσεις, ό,τι έχετε για τη Mazda Μανατίδης 2310 924. 9.31. Παρακαλώ. Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει. Τι κάνουμε? Τι γίνεται, εντάξει. Ζωντανή εκπομπή μας. Σε καλή κατάλληλα, πες μια καλησπέρα. Τι έγινε? Έλα πες μια καλησπέρα. Στα κόκκινα είμαστε μετά την... Κόκκινο αμάξι, κόκκινη μπλούζα. Από την Ξάνθη, ή τα είναι. Κόκκινη κάλτσα. Ελάτε κύριε Παπαδόπουλο, πρέπει μια καλησπέρα τον κόσμο. Ναι, σωστά, δεν είναι κακό. Μια καλησπέρα πες ρε φίλε δηλαδή, πες καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποιος κύριος είστε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είπε ο άνθρωπος. Είπε, τι απε. Αν δεν πάει κακά καλό, διορίζει για μικρόφωνο. Θα δώσει και ποιος είναι και πώς. Κάνε, κορονοϊό έχει, με τον αγκώνα θα κάνουμε. Give me five. Νίκος Παπαδόπουλος. Όχι ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Του Λαμπαρτάρης. Του ΠΑΟΚ είναι.
του ΠΑΟΚ. Ναι, άμα ακούς με, το, με τον Τζαλτίδη, εκπομπή ΠΑΟΚ κάνουν. Θα τα πούμε. Να, ναι, όλοι. Λοιπόν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έτσι. Εσύ... Λοιπόν, να πούμε λίγο και στους υποστηρικτές είμαστε. Και να πάμε. Καλησπέριζουμε και τον καλό μας φίλο τον Ισαάκ Τεκλικίδη με το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Ένα πρατήριο, παιδιά, με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Καθημερινά! Πηγαίνετε δηλαδή με το αυτοκίνητό σας, με τη μηχανή σας. Ανδρέα Παπανδρέου, 2.25 στη Νεάπολη. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα! Όχι μια φορά την εβδομάδα. Τεχλικίδης Ισαάκ, είπαμε, Ανδρέα Παπανδρέου. 2.25 δίπλα το γεφυράκι των Μετέωρων στην Νεάπολη, όπως πάμε από Νεάπολη για Μετέωρα στο αριστερό μας χεράκι. Για όλους τους φίλους που θέλουν πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. Σημειώστε τώρα το τηλέφωνο γιατί θα σας χρειαστεί. 2310-611-256. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς πετυχαίνουμε το πετρέλαιο και βάζουμε στη δεξαμενή μας ποιοτικό καύσιμο με μεγάλη συνέπεια και τιμιότητα από τον αδερφό μας τον Ισαάκ. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Εδώ είναι και το στέκι του Κωστή, άλλο ένα βράδυ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης με το επιτελείο του έχουν δημιουργήσει ένα εξαιρετικό κατάστημα, ένα ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις σας προτείνουμε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας, ολόκληρο κοτόπουλο στα κάρβουνα. Ολόφρεσκες πατάτες, μπύρες, ρετσίνες, αναψυκτικά και ό,τι άλλο επιλέξτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεαπολάρα μας, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς. Τηλέφωνο delivery για τις παραγγελίες σας. Πάρτε τώρα, παιδιά, και παραγγείλετε τις μοναδικές γεύσεις. Μοναδικές γεύσεις να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Πραγματικά, πάρτε κοντοσούβλι κοτόπουλο να δοκιμάστε, κάνα κοκορέτσι, να λιποθυμήσετε. 2310-620-727. Σημειώστε τηλέφωνο και πάρτε τώρα. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα γιατί δοκιμάσαμε και εμείς ζαχουά εδώ πέρα. 2310-620-727 για το στέκι του Κωστή Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Ωραία. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Πάμε λίγο να δούμε την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Έχουμε τα ματσάκια του κυπέλου αύριο. Τι ώρα παίζει ο Άρης? 6.30. Άρης 6.30. 6.30. ΑΕΚΑΡΙΣ. ΑΕΚΑΡΙΣ στην Αθήνα. Το ΑΚΑ. Με κόσμο. Δεν έχει κορονοϊό και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Και μετά η ΑΕΚ παίζει μάλιστα στο καπάκι μάτς με τη Βόνη στο μπάσκετ. Άρα δηλαδή για κάποιον ΑΕΚ θα είναι καλή περίπτωση από το ένα να πάει στο άλλο. Ναι. Δίπλα είναι τα γήπεδα. Και 9.30 ώρα στο καπάκι το μεγάλο μάτς με τον κόσμο στεναχωρημένο, θα πω εγώ, χωρίς να έχει πολύ όρεξη. Αλλά αυτό είναι ένας άλλος στόχος και νομίζω ότι πρέπει να το προσεγγίσουμε εντελώς διαφορετικά το θέμα, γιατί είναι ένας άλλος σεισμός, πρόκειται για έναν άλλο τίτλο και πρέπει να το προσεγγίσουμε πολύ διαφορετικά όλοι μας. Με αυτά θα ασχοληθούμε σήμερα. Πάντα συντροφιά παρέα με εσάς, με τα δικά σας μηνύματα, με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Για την ώρα μπορείτε να στέλνετε μόνο τα μηνύματά σας, θα διαβάζει ο Ζάχος και μπορούμε να τα σχολιάζουμε. Ναι, FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54526, μόνο με 1 και 19. Αργότερα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287-38 για όλους τους φίλους. Μια που είπες για κόσμο, μίλησα τώρα, εντάξει, θα μου πεις φίλος ότι ξέρει τι γίνεται. Παίρνει λίγο έτσι το τι γίνεται. Είναι εξής. Μου λέει δεν έχουν ιδιαίτερη, λέει, ζήτηση στα εισιτήρια του ημιτελικού. Τώρα να δούμε αύριο πόσο κόσμο θα έχει. Βλέπω εδώ τώρα από το αεροδρόμιο, βέβαια, οι παίκτες του Άρη φορούσαν όλοι μάσκες. Εντάξει, είπαμε. Όχι όλοι, λάθος. Μερικοί δεν φορούσαν. Ο Σάσα, παραδείγματος χάρη, δεν φορούσε, ούτε ο Δελζής, νομίζω. Έξι, καλά κάνω. Οι περισσότεροι φορούσαν όμως μάσκες. Κοίταξε, η μάσκα, είπαμε, είναι ένα μέτρο το οποίο πιο πολύ είναι ψυχολογικό για τον άνθρωπο. Δεν είναι αποτελεσματικό. Από ό,τι θυμάμαι, το γιατρός είπε η μάσκα δεν είναι καλά. Μάσκα φοράει αυτός που νοσεί. Είτε ήπια είτε βαριά για να μην κολλήσει τους υπολείπους. Έτσι. Τώρα τι νοσεί, ποδοσφαιριστές είναι. Ρεσί, άλλο λέμε. Μπορεί να φορά μάσκα για την γρίπη. Η γρίπη έχει σκοτώσει 80 ανθρώπους, Φερρυπίν. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Και ο κορονοϊός έχει σκοτώσει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εδώ στην Ελλάδα πόσους. Δεν τους θυμάμαι. Σωστό είναι αυτό. Πλέον δεν τους θυμάμαι πέρσι να φορούσα μάσκα όμως. Μπράβο. Μπράβο. Έτσι. Και από ό,τι θυμάμαι, ο γιατρός είπε ότι η μάσκα δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή, αν λέμε τώρα, έρθουν. Είναι ένας που απέναντι που είναι. Λέμε τώρα, σενάριο επιστημονικής φαντασίας που έχει κορονοϊό. Να του δώσει το χέρι, τι του κάνει μάσκα. Άλλη μια φορά λοιπόν, να το πούμε. Αυτό που μας προφυλάσσει από τον κορονοϊό είναι η ατομική μας υγιεινή, το συχνό πλήσιμο των χεριών
συνέχεια με αντισηπτικό και σαπούνι, με χλιαρό νεράκι, και να αποφεύγουμε όταν βλέπουμε κάποιον να κάνει αψού, να έχει συνάχη, να έχει βήχα κτλ. Έντονο, να αποφεύγουμε να είμαστε μπροστά του. 2 μέτρα τουλάχιστον μακριά δρόμο. Είδες κάποιον να βγει και να κάνει αψού, γεια σας, έφυγα. Και φυσικά αυτός που είναι κρυωμένος, είναι άρρωστος, καλά είναι να μένει μέσα στο σπίτι του μέχρι να γίνει καλά. Και να απευθύνεται στο ανάλογο τηλέφωνο που υπάρχει για να του δώσουν τις απαραίτητες οδηγίες. Απλά είναι τα πραγματάκια, δεν χρειάζεται πανικός, θα το ξεπεράσουμε. Εντάξει, αλλά πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα για την ατομικότητά μας, μετά για την οικογένειά μας και μετέπειτα για τον συνάνθρωπό μας. Απλά πραγματάκια. Δύο-τρία πραγματάκια. Έτσι. Ωραία, να ξεκινήσω λοιπόν τότε λίγο εγώ, γιατί βλέπω εδώ και μου δίνει έτσι την assist. Πάμε. Από τον μπάσκετ του, αν θέλω να ξεκινήσω έτσι. Mm-hmm. Διότι τραγική και η διότι τα πράγματα. Βέβαια, ο Άρης πιο τραγικό που έχασε, γιατί ήταν σε όλο το μάτς μπροστά. Ναι, βλέπω εδώ τώρα, αφορμή μου δίνει αυτό που βλέπω στο All About Άρης, λέει γενική είσοδο 10 ευρώ για το παιχνίδι με ύφεση στο Λίμνο. Δηλαδή, 10 λέει, ευρώ, τι είναι φθηνά, ας πούμε. Ναι, αυτό θα έλεγα. Το ίδιο, είδες τη σκέψη. Όταν λέει, ας πούμε, γενική είσοδο, όταν λέμε τέτοιο πράγμα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, λέμε ότι γενική είσοδο τάδε, σημαίνει ότι έχει πέσει η τιμή ή ότι στις ανάλογες θύρες όλα τα εισιτήρια ήταν πιο ακριβά και τώρα το κάνουμε γενική είσοδο 10 ευρώ. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, έχουμε πρόβλημα χρημάτων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή για να κυνηγήσουμε το 5, 6, 7, 10, 12% που έχουμε για να σωθούμε, είναι ζήτημα το αν πληρώσουμε, θέλουμε κόσμο στο γήπεδο ή δεν θέλουμε. Παίζει ο Άρης με τον ύφεστο. Αντί να πείτε 2 ευρώ το εισιτήριο να γεμίσει, 3 εγώ θα πω, 4, μου λες 10 ευρώ. Από την άποψή μου. Ναι, φυσικά θα πει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και 20 ευρώ. Άλλο αυτό. Να μπει το εισιτήριο σε αυτό το μάτσα γεμίσει το παλέτη τη χώρα του Σαριανού. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω θα γεμίσει. Εγώ νομίζω δεν θα γεμίσει. Νομίζω ότι θα σου πω γιατί το ένα φαίνεται το άλλο. Είναι αλληλένδετα αυτά. Ας το ξεκινήσω και θα φτάσω εδώ πέρα. Είδα να πω για το μάτσα γιατί το είδα όλο το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Προσπάθησα να μην λέω ψέματα γιατί το Earthplay 2 που το δείχνει όλο είχε πάθει κάτι. Μόνο το Earthplay 2 δεν φόρτωνε. Τέλος πάντων. Επειδή λόγω αυτού του αυτός που παρουσιάζει, πώς το λένε στην ΕΡΤ. Ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ναι. Ρε φίλε, είναι δηλαδή απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος. Είχε τον προπονητή του Λαβρίου. Είναι απαράδεκτος. Όποιο προπονητή είχε. Τον ΠΑΟΚ τον έδειχνε 3 δευτερόλεπτα. Ναι, 3 δευτερόλεπτα και γινούσε στα άλλα τα μάτια. Θα σου πω, θα σου πω. Το είπα τώρα, δεν το κατάλαβες. Έχει 3 παιχνίδια πάντα το μεσημέρι, εκ των οποίων. Εσύ άμα είσαι ΠΑΟΚ το έχεις στο Earthplay 1, μπορείς να το δεις διαδικτυακά ολόκληρο. Τον Άρη το είχε στο Earthplay 2, αλλά για έναν λόγο έτσι δεν μπορώ να καταλάβω τι, μόνο το Earthplay 2 δεν φόρτωνε, δεν έδειχνε. Γι' αυτό και είχαν περισσότερη ώρα στον Άρη το παιχνίδι, όχι πάντα, δηλαδή αν το μοιράσαν λίγο περισσότερο δείχναν Άρη, γιατί δεν μπορούσε να δείξει το Earthplay 2 και έδειχναν περισσότερο Άρη. Τέλος πάντων, θέλω να ξεκινήσω, αυτό είπαμε, μην λέμε ξανά τα ίδια, ο Άρης από τη στιγμή που δεν έχει κάνει αλλαγές. Νομίζω ότι είναι η χειρότερη ομάδα της Α1. Και δικαίως πέφτει. Πρώτα φταίει ο Άρης που πέφτει, έτσι. Αλλά θα πάω στη φάση. Πραγματικά δεν είδες. Εσύ έβλεπες τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έβλεπα και τα άλλα. Ωραία. Μα δεν μπορούσα να δω τον ΠΑΟΚ. Άκου τι έγινε. Σωστά. Είναι 87-82 και δεν γίνονται αυτά. Άκουγα τον ΠΑΟΚ από το Λίμπερο. Ωραία. Γιατί δεν μπορούσα να το δω εκεί πέρα. Δηλαδή με σπάνε τα νεύρα. Επικεντρώθηκα και πιο πολύ και στον Άρη. Τι έγινε. Πώ τον είπε. Βαγγέλης Ιωάννου. ΠΑΟΚ ρεπορτάζ έκανε αυτός παλιά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν σου είπα είναι ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος λέει εντάξει εδώ το ΠΑΟΚ δεν είναι σημαντικό. Λέει πάμε λέει, να δούμε το Άρη. Πάμε λέει, να δούμε τη ΣΑΕΚ με τον Πανιόνιο. Γιατί είναι τρία μάτς. Ναι, τι δεν είναι σημαντικό. Ήταν, ρε, και τα τρία, ήταν και τα τρία στον πόντο. Και το είπε όταν το μάτς ήταν ας πούμε πόντο με πόντο. Δεν είχε φύγει ας πούμε. Ο ύφεστος σε καμία φάση. Προς το τέλος πήγε φύγει ο ύφεστος. 8-10 πόντους επικεντρώθηκαν πιο πολύ στον Άρη. Αλήθεια είναι. Όχι. Πιο μπροστά. Σου λέω, σου είπα το λόγο. Τέλος πάντων. Λέω, για να πούμε και τον κόσμο που τυχόν δεν ξέρει. Είναι 87-82 και θέλει 15 δευτερόλεπτα. Ένα τελειωμένο παιχνίδι δηλαδή. Που Άρης και που κέρδιζε 14 πόντους λόγω μη εναλλακτικών και τα έχουμε πει αυτά. Το οποίο έχανε, κέρδιζε 14, έφτανε, έχανε 5. Και θέλει 14 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Φάουλ στον Μποχόριδη. 2 βόλες. Βάζει τη μία, 87-83. 9 δευτερόλεπτα. Βαράει τη δεύτερη, τη χάνει. Επιθετικό rebound αυτό που κάνει το μπασκετμπολίστα ο Φιλτ Πάλτρικ, πώς λέγεται. Ναι. Πιστεύω είναι μπράβο σε μαγαζί. Λοιπόν, καλάθι και φάουλ. 87-85 και μία βολή. Βάζει τη βολή 87-86. Και θέλει 9 δευτερόλεπτα. Η μπάλα time out, την μπάλα από την πλευρά μας. Ναι. Το βλέπω. Και την κάνει την μπάλα απ' έξω και βαράει, χτυπάει την μπάλα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το δει δεύτερη φορά. Χτυπάει στο πόδι του και βγαίνει η μπάλα υπέρ του Άρη. Κοιτάξτε, και έδωσε φάουλ. Τι θέλω να πω. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο σφύριγμα και βλέπεις την Γκάι Άρης,
δεν βγάζει ανακοίνωση. Θα μου πει αν έβγαζε ρε φίλε, τι θα γινόταν. Όχι. Τουλάχιστον για τη δική μου λογική σημαίνει δύο πράγματα αυτό το πράγμα. Ένα, τους έχουν πει 100% θα γίνει αναδιάθρωση, μη φωνάζετε και Άρης και Πάουκ, μη φωνάζετε, μη φωνάσκετε. Ο Πάουκ βέβαια είχε βγάλει την προηγούμενη. Όχι ο Πάουκ, λάθος. Οι οπαδοί του Πάουκ βγάλανε. Ο Πάουκ δεν έβγαλε καμία. Άρα γι' αυτό όταν βλέπεις αυτό το σφύριγμα που δεν χρειάζεται τέτοιο, δεν βγάζεις κιχ, κιχ δεν βγάζεις, σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι έχεις αφημία άλλης ομάδος, που βέβαια δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, διότι αν πέσει και ο Πάουκ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, αν υπάρχει, εκτός αν υπάρχουν δύο αφημοί διαθέσιμα, λίγο δύσκολο να το πιστέψω. Αν υπάρχει ένα, αν υπάρχει ένα αφημί, νομίζω ότι σε μία, αν είναι να πληροδοτήσει Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το αφημί, έτσι. Έτσι λέει η κοινή λογική. Θα βάλει και ο Ιβάν κάτι παραπάνω και θα το πάρει. Ή αυτό, ή ότι του έχουν πει 100% θα γίνει αναδιάρθρωση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όταν δεν βγάζει γι' αυτό το σφύριγμα ανακοίνωση, ένα από τα δύο σημαίνει, δεν υπάρχει τρίτη. Λοιπόν, για να το τελειώνουμε και βλέπω εδώ 10 ευρώ εισιτήριο λέει. Τι να πω, συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, άσε για να κλείσω για μπάσκετ. Ναι. Ό,τι και να σας έχουν πει, ότι αν δεν γίνει και παίξει ο Άρης του χρόνου Α2, οι ευθύνες θα καταμεριστούν. Και επαναλαμβάνω και για τη νέα διοίκηση που είναι η διοίκηση διοικητήριου, φυσικά δεν θα φταίει που θα έχει πέσει ο Άρης, αλλά θα έχει και αυτή ποσοστό ευθύνες. Έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν προσπαθούν. Προς Θεού. Δεν λέω ότι δεν προσπαθούν. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει η προσπάθεια. Εγώ το αποτέλεσμα μετράω, έτσι. Για να είμαστε σωστοί στα σχόλιά μας διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αυτές οι καταστάσεις και στον ποδοσφαιρικό Άρη υπήρχαν και τα σχόλιά μου ήταν ανάλογα. Φυσικά δεν θα βαραίνει το ίδιο μία πτώση. Θα βαραίνει πολύ περισσότερο αυτούς που κάναν τα χρέη μετά το Λάσκαρη, μετά τον κύριο Γουλιέλμο και φυσικά τελευταίως και τη Διοικούσα Επιτροπή. Με λιγότερο, με 2%, με 5%, με 6%, με 1%. Θα έχετε ποσοστό όλοι όμως. Έτσι είναι σωστό, έτσι νομίζω είναι το σωστό. Αυτά μόνο για τον μπάσκετ. Σωρά, αν θες εσύ για τον μπάσκετ του πάω. Ναι, θα πούμε δύο-τρία πράγματα για τον μπάσκετ, γιατί... αφού το ξεκίνησε με μπάσκετ. Ναι, okay, γιατί πρέπει να πούμε. Έχει πέσει. Ο Άρης 75% πρέπει να κάνει 7 αγωνιστικές μήναν να πούμε. Έχουμε 5 νίκες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να κάνουν από 5 νίκες. Έχουν κάνει δηλαδή 5 νίκες σε 19 ματς και πρέπει να κάνουν 5 σε 7 ματς. Όποιος το πιστεύει ότι μπορεί να κάνει αυτό ο Άρης. Χωρίς αλλαγές. 5 νίκες. Του έχω νέα. Να περιμένει και τον Άγιο Βασίλειο. 23-24 Δεκεμβρίου θα έρθει. 24 πότε έχει παραμονή. Τα έχουν μπερδέψει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα κατέβει από τον Τζάκι να σα φέρει και δώρα. Και για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ αμαχητή πάλι έπεσε μέσα στον ύφεστο. Το πάλευε λίγο μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο. Αλλά είναι αυτό το σύνδρομο του τέταρτου δεκαλέπτου. Που εκεί τα παρατάνε όλα. Επειδή μου ξέρει. Το τέταρτο δεκάλεπτο. Δηλαδή και ο Μπράουν, δηλαδή, να φανταστείς ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Υπάρχει σύνδρομο, δεν υπάρχουν δυνάμεις. Κατέβαζε δηλαδή και πήγε να παίξει να πάρει το παιχνίδι μόνο. Δεν γίνεται έτσι. Ναι. Δεν γίνεται. Με έναν Μπράουν. Έβλεπα και τραβηγμένες προσπάθειες. Ναι, να πετάει τις επιθέσεις έτσι. Εντάξει. Με τρεις αλλαγές προπονητών ξεκίνησε ο. Φλεμπαράκης. Όχι Φλεμπαράκης. Καραλαμπίδης. Ο Χαραλαμπίδης, τη φίλη. Ο Χαραλαμπίδης και γίνει στη χρονιά. Φλεβαράκης. Όχι, Φλεβαράκης είναι, συγγνώμη. Μετά ο Χαραλαμπίδης και μετά ο Μέξας. Και τώρα είναι γίνανε, ο Μέξας. Γίνανε Μέξας. Εγώ δεν τον ήξερα αυτό. Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά κάτι από Μέξι. Δηλαδή τώρα να πούμε. Παιδιά, ξέρετε ποιοι είναι οι προπονητές στον πάγκο στον Άρη. Ναι. Στον πάγκο είναι ο Μέξας. Και ο Καμπερίδης είναι στον Άρη. Δηλαδή αν το κάναμε αυτόν γκάλοπ. Πιστεύω στα 100 άτομα, οι 10 θα το ήξερα. Εντάξει, Αριανός ο Καμπρές τέτοιος δεν ήταν ναι, τώρα άλλο για, λέω για εγώ. Να αναλάβει τώρα. Ναι, βγες στον δρόμο τώρα έξω. Εντάξει. Σταματάμε εδώ στην Εγνατία. Εγνατία με αυτό που είμαστε. Εντάξει. Με λέω το Σοφού. Πάμε εκεί στο φανάρι και ρωτάμε ρε παιδιά, ποιος είναι ο προπονητής στον ΠΑΟ και στον Άρη. Ο Μέξας πρέπει τους, να είχε. Από τους 100 ναι, άλλο αυτό πιστεύω ότι οι 10 θα απαντήσουν. Προϋπηρεσία νομίζω έχει ο Μέξας. Άντε πάλι. Σαν πρώτος βρε αγοράκι μου καλό, σε ρωτάω κάτι. Πάμε στο φανάρι. Εδώ τώρα, Εγνατία. Ναι. Με λέω το Σοφού. Και να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους. Πόσοι πιστεύουν ότι θα πούνε και τους δύο προπονητές. Αυτοί που ασχολούνται περισσότεροι. Θα το πούνε 15. Πολλοί είπες. Πολλούς είπα. Με κατάλαβες. Τέλος πάντων. Νομίζω πολλούς. Άλλη μία ήττα που βυθίζει πιο πολύ τον ΠΑΟΚ στον πάτο της βαθμολογίας μαζί με τον Άρη. Το ενθαρρυντικό είναι ότι έχασε και ο Πανιώνιος, ας πούμε. Κάτι άλλο ενθαρρυντικό, αν μπορούμε να βρούμε. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας στον Ιωνικό, τη Λάρισα και άλλη μια ομάδα, δεν θυμάμαι ποιον. Και τον Άρη. Και τον Άρη, νομίζω. Να πούμε ότι για το μάτσε το επόμενο με το Περιστέρι αντιμετωπίζει προβλήματα ο κύριος Μέξας όσον αφορά το ρόστερ.
με τον Σόρτερ, με τον Μαργαρίτη και τον Τσόχλα. Κάτσε λίγο να το δω αυτό τώρα. Ο Σόρτερ δεν έχει ξεπεράσει κάποιες ενοχλήσεις που είχε στον Όρθρο Μυραίο. Ο Μαργαρίτης ξεκίνησε την προπόνηση, έχει ενοχλήσει στη μέση, ανάλογο πρόβλημα έχει και ο Τσόχλας, ο οποίος ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν. 7 Τρίτου, 5 και μισή, το επόμενο μάτς στο Περιστέρι. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Ζάγος. Περιστέρι εδώ. Με το Περιστέρι, ναι. Στο Περιστέρι είπες. Ναι, μπορεί, λάθος έκανε. Εντάξει, εδώ με το Περιστέρι. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια από αύριο. Έχω αποδόσεις. Έχω αποδόσεις. Ναι. 1,97 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και 1,57 ο Άρης. Τα δύο μαζί 3,09. 3,09 δηλαδή. Ο Άρης είναι, παίζει εδώ. Εδώ παίζει με τον ύφεστο. Με τον ύφεστο. 1,57 το δίνει και 1,97 τον ΠΑΟΚ. 3,09. Ξέρω εγώ. 3,09. Άσε ρε το στοίχημα. Βάζει 100 ευρώ και παίρνει 300. Άσε ρε φιλάκι, θα βάλω 100 ευρώ και ο τελευταίο. Δεν πάω να βάλω την Μπάγκερ και τη Λίβερπουλ. Ξέρω εγώ. Α είναι με ένα 10-15. Παίζει ότι άμα κάνει ένα από του δύο ήττα, έπεσε και 100% και τυπικά. Αντίο αξιωματικά. Τέλο πάντων, τελειώνουμε και με το μπάσκετ. Δύσκολα τα πράγματα. Θα δούμε. Θα σα δώσουν τη μάχη μέχρι το τέλο και ό,τι να γίνει, α γίνει. Πάμε λίγο. Τι πάμε λίγο. Πήγε 9:30. Πάμε στο διάλειμμα. Να κάνουμε το διαλυματάκι. Και καλύτερα. Να πούμε λίγο. Να πούμε και βραδιά, καλή βραδιά έτσι. Για έχει... την άσχημη εμφάνιση του ΠΑΟΚ, για την αμφισβήτηση του πρόσωπου του Φερέιρα, για τις πολλές γκρίνιες, για την επίσκεψη των οπαδών πριν από λίγο στο Μακεδονία Παλάς. Μια αντιπροσωπεία οπαδών του ΠΑΟΚ βρέθηκε πριν από λίγη ώρα έξω του Μακεδονία Παλάς. Θα σας δώσουμε λίγο ενημέρωση μόλις επιστρέψουμε από το break. Έχουμε τα μάτσε του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής μάλλον, για το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ άφησε βαθμούς, ο Άρης έχασε με τα δεύτερα που έπαιζε με τον Ατρόμητο. Έχουμε και τους ημιτελικούς αύριο, ΑΕΚ Άρης και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 9 και μισή. Διαιτητές έχουμε. Έχουμε βασικό. Και διαιτητές, ναι, Ισπανός στον ΠΑΟΚ, στον Άρη δεν ξέρω. Πορτογάλος. Αυτός που έπαιξε πρόσφατα το Πόρτο Μπενφίκα. Κάνας μπατζανάκης του Φερέιρα θα είναι αυτή είναι η συγγένεια. Θα σου πω ότι τον απειλήσαν λέει και αυτόνα. Τον απειλήσαν, απειλητικά τέτοια το στείλανε. Και ήρθε στην Ελλάδα. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι και θα επανέλθουμε γραμμές μετά τις 10, παιδιά. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4 ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα. Να ξεκινήσουμε όμως γρήγορα γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. 41-39. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Είναι μάτς Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός 41-39. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Με υψηλό σκορ. Πόσο θέλει. Ένα λεπτό. Ναι. Ο Γιανακόπουλος μπήκε. Κανονικά. Ζήτησα να μην. Ναι, δεν ξέρω. Ζήτησαν, αλλά η αστυνομία δεν μπορεί να τον απαγορεύσει. Τράκη το λένε. Τράκη. Τράκη από το Δημητράκη. Πριν το Καλάθι. Σιγά με το βάλει από το Θούβου. Έχουμε και κύπελο Αγγλίας και κύπελο Γερμανίας. Δύο-τρία ωραία ματσάκια. Λοιπόν. Να ξεκινήσω εγώ με τι είδαμε στο Χαριλάου το Άρης Ατρόμητος. Ένα παιχνίδι βαθμολογικά αδιάφορο. Αυτό βέβαια δεν σήμαινε ότι δεν ενδιαφερόταν ο Άρης για το αποτέλεσμα. Βαθμολογικά αδιάφορο είχε από την προηγούμενη, από την αγωνιστική κλειδώσει την είσοδό του στα play-off ο Άρης. Η μόνη διαδικασία ήταν ποια θα ήταν η έκτη ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ αυτό. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο μου είναι ότι εντάξει, έκανε rotation ο Γερμανός, δεν γινόταν και διαφορετικά, μια που και η ΑΕΚ έκανε έτσι. Και αν πούμε ότι κάποιος έχει από τους δύο στόχο, έστω και με μικρές πιθανότητες να τον πετύχει στα playoff, είναι η ΑΕΚ και όχι ο Άρης. Λοιπόν, και η ΑΕΚ έκανε rotation και ο Άρης έκανε. Βέβαια, δεν γίνεται να μην το πω. Θα μου πεις τώρα λίγες ώρες, μην γκρινιάζεις, δεν είναι γκρινιά. Κριτική λέγεται, τουλάχιστον από τη δική μου. Μεριά. Δεν πειράζει, γκρινιάξε. Ναι, όχι, όχι. Γκρινιάξε κιόλα, δε. Εγώ θα γκρινιάξω σε λίγο. Ναι, ναι, εντάξει, δικαιολογημένα θα γκρινιάξω. Εγώ θα γκρινιάξω σε λίγο. Και εγώ για τη δική μου λογική και εγώ θα το εξηγήσω. Λέω ότι έγινε όντως rotation, νομίζω παραπάνω από τη μισή ομάδα δεν έπαιζε. Βέβαια, αν με ρωτούσε εμένα, ρε παιδί μου, πάντα σου επαναλαμβάνω από την γωνία, τι θα έκανε εσύ έτσι, αν ήσουν πρόεδρος, αν ήσουν προπονητής. Δεν είμαι προπονητής, αλλά λέω ότι θα έκανα. Από αυτή την ομάδα του Άρη, αν έπρεπε να ξεκουράσω, ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή, δύο άτομα, ξεκούρασε όντως κάποιο. Αν έπρεπε να ξεκουράσω δύο άτομα ήταν τα αμυντικά μου χαφ. Ιδιαίτερα ο Σάσα. Δηλαδή αν έπρεπε ένα να ξεκουράσω ήταν ο Σάσα. Ο Σάσα έπαιξε όλο το 90 λεπτό. Βγάζω το Ματίγια γιατί έχω και φίλους μου που λένε ότι εντάξει δεν τρέχει και πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν τρέχει. Αυτό τώρα το έκανε. Όχι.
Λοιπόν, δεν είναι κόφτη σωματίδια, είναι πιο πολύ να ηρεμεί. Εντάξει, δεν έχει και πολύ πάγκο τώρα. Κάποιοι πρέπει να παίξουν κιόλα έτσι. Δεν θέλω να παίξω, να χάσω, ρε. Α χάσω. Έχασα. Αφού... σκέψου, έπαιξα και έχασα. Α έπαιζα στη θέση του Σάσα Ομπά. Α έπαιζε τόσο από την αρχή, βασικό. Έπρεπε να παίξει ο Σάσα που τον τελευταίο μήνα είναι καλός μεν ο Σάσα, δεν είναι ο Σάσα τον για μένα, έτσι για τα δικά μου μάτια. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν είναι ο Σάσα των προηγούμενων, ξέρω εγώ, του Νοεμβρίου, του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου. Είναι καλός μεν, αλλά ήταν καλύτερο στους προηγούμενους μήνες. Λογικά το λέω αυτό. Λογικό λέω γιατί. Εντάξει. Και όσον αφορά, επαναλαμβάνω και το σχόλιο ότι άντε και κούρασε να μην υπήρχε, είδατε ότι στη φάση του 80-81 που είναι εκεί. Ο Ματίγια π.χ. που είναι ο πιο ψιλοτσατήλας μέσα στην ώρα του παιχνιδιού. Συγγνώμη λίγο, 45-39 πρέπει να είναι ημίχρονο. Ημίχρονο, ημίχρονο. Δεν έβαλαν πόντο ή άλλο. 45 υπέρ του Ολυμπιακού, 39. Ωραία. Εκεί θα πάει. Εντάξει, τον πόντο θα κρυθεί το μάτς. 45-39 ημίχρονο, είπαμε στο σεφ. Επαναλαμβάνω, γιατί για τα rotation που λέγαμε όλο αυτόν τον καιρό, είδατε ότι σε αυτό το μάτς, στη φάση του 81-82 λεπτό, ποιο ήταν εκεί στη θύρα 1 προς τα επίσημα, που έγινε μια τέτοιο. Ένα τσιγκλιντάν που έγινε μεταξύ Μανούσου και Ματίγια. Λίγο ήθελε το Κιχ. Μία σπιθούλα ήθελε για να πάρει την κόκκινη ο Ματίγια, έτσι. Άμα τον έκανε τίποτα, πήγαινε, κολούσε το τη μάπα του πάνω στον άλλον, έτοιμος ήταν να του τη δώσει. Εντάξει, όπως είπε, εξή, αδιάφορο ήταν για τον Ματίγια. Αδιάφορο μάτς, ναι. Επαναλαμβάνω, έκανε ρωτήσεις. Το μυαλό του Άρη είναι στο αυριανό μας κύπελο. Το ένα σχόλιο μου είναι αυτό, είπα. Αλλά και το δεύτερο σχόλιο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν παίζει ο. Κάνει ρωτήσεις, δεν παίζει ο Ιντέγε. Δεν παίζει ο Ιντέγε και δεν βάζει τον Ντουρμισάη βασικό. Εσύ ποιο μας θα παίξει, ρε φίλε, τον Ντουρμισάη. Που θέλει παιχνίδια, φαίνεται αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω να μας δείξει, μπορεί να μην κάνει και για την ομάδα, ξέρω εγώ. Διαμαντόπουλος υπάρχει. Άλλο αυτό. Εδώ δεν έπαιξε ο Ντουρμισάη, θα παίξει ο Διαμαντόπουλος. Ποιος έπαιξε, την κοινή, κορυφή. Έβαλε τον Σουηδό και στο δεύτερο έβαλε την κοινή, έβαλε και γκολ. Έβαλε τον Λάσον δηλαδή και ναι, μετά τον κοινή. Έβγαλε στο ημίχρονο τον Λάσον, έβαλε τον κοινή. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά είναι 0-1-1-1-2 πήγε. 1-0. Στο 51-0 και σε 10 λεπτά 1-2. Ακέρδιζε ο Άρης 1-0. 1-0. Η πρώτη φάση στο. Καλά, αφού έβαλε και δύο γκολ αυτό ο ατρόμητος, παιδιά. Εντάξει, το ένα ήταν τραγικό λάθος άμυνας. Έμεινε η αριστερά, κανένας δεν λε και υπήρχε ναρκοπαίδιο σε εκείνη τη φάση. Πάμε στο αυριανό μάτς κυπέλλου που νομίζω ότι είναι και που ενδιαφέρει. Αυτό, δεν είναι άξιο αναφορά στο προχθεσινό μάτς. Αυτές τις δύο τέκες ήθελα να κάνω. Για τον διαιτητή, τα είπαμε, είναι ένας διαιτητής ο οποίος έπαιξε πρόσφατα πριν, μάλιστα επειδή το είχα παίξει στοιχηματικά, το θυμάμαι πριν δύο εβδομάδες. Ούτε δύο εβδομάδες είναι το Πόρτο Μπενφίκα 3-2. Είναι ένας διαιτητής λέει που τον απειλήσανε στην. Και αυτό να είπε. Τον απειλήσανε στην. Είναι ο Πορτογάλος Τζίλος. Ναι, ο Πορτογάλος Τζίλος πρέπει να είναι. Έχει φούρνο, μήπως τίποτα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει ζαχαροπλαστείο αυτός. Ρε φίλε, σε απειλήσα στην Πορτογαλία και ήρθε στην Ελλάδα. Σώθηκες. Λοιπόν. και λέει. Η Μπενφίκα λέει, ζήτησε λέει λόγω της διαιτησίας του ή κάτι άλλες διαιτησίες και με αυτού, ζήτησε λέει ξένους λέει στα μάτια τα δικά της και της Πόρτο, ζήτησε ξένους διαιτητές. Να του στείλουμε κανέναν Έλληνα. Ναι, ρε. Να του στείλουμε. Αρετόπουλο, μα θέλει, έχουμε κομμίνη, έχουμε. Λέει βέβαια είναι από την Elite, σημαίνει από το πάνω ράφι τη UEFA. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα ρε παιδί μου, εντάξει, θα προτιμούσα έναν όπως είπα, Ισπανό. Άγγλο, Elite σημαίνει. Ωραίες φρυγανιές είναι Elite. Ο Elite σημαίνει ότι είναι νούμερο ένα. Ναι. Από το πάνω, από την καλύτερη ποιότητα. Είμαστε στο ράδιο τώρα, δεν μπορούμε να εκφράσουμε. Εντάξει, Elite. Λοιπόν, περιμένουμε για να δούμε. Εγώ αυτό που θέλω είναι. Εντάξει, θα μου πει προσωπικό πόθο, είναι να τα δώσουν όλα αύριο. Δηλαδή, όταν τελειώσει το μάτς να μην μπορούν να πάνε καν στα αποδυτήρια για να κάνουν μπάνιο, έτσι. Αυτό θέλουμε να δούμε. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν μάτς για τα playoff το Σαββατοκύριακο, να πούμε έτσι, να ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχουν μάτς. Δεν θα γίνουν Σαββατοκύριακο. Κανονικά γίνονται. Γιατί δεν θα γίνουν. Πέμπτη γίνεται η κλήρωση. Δεν θα γίνουν. Συμπληρώνω τα μάτια. Σαββατοκύριακο. Ακόμη καλύτερο για το άλλο Σαββατοκύριακο θα γίνουν. Πήγε, δεν το ήξερα. Αυτό να πω την αλήθεια. Εγώ έχω μείνει. Ότι την Πέμπτη γίνεται η κλήρωση. Γι' αυτό και μπήκε και 10 ευρώ το εισιτήριο στο πάλε. Λες. Μα μπορεί πιθανό. Εγώ θα το βάζα 3 ευρώ στο πάλε. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι. Αύριο περιμένουμε 6,5 ώρα. Η σκέψη όλη μας είναι και πιστεύω ότι τις 2-3 τελευταίες αγωνιστές. Κομπλέπας, έτσι. Φάνηκε ότι ο Άρης είναι το μυαλό του στο κύπελο. Εντάξει, στόχος σου είναι. Δεν είναι φόβητρο η ΑΕΚ, φυσικά. Είναι ένα μάτσο του 50-50. Εμείς πιστεύω ότι θα τα δώσουμε περισσότερο από αυτούς όλα στο γήπεδο και πιστεύω θα προκριθεί ο Άρης. Να δούμε. Βέβαια, αυτό μένει να το δούμε αύριο. Αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το. Τι να πούμε. Πάντως, δεν ξέρω αν το είδες. Ο ΠΑΟΚ, όπως λέτε, με δική του ομάδα, την Ξάνθη, πέταξε άλλους 2 βαθμούς. Ναι.
Έτσι. Το είδαμε. Πώς γίνεται να έχει ο ΠΑΟΚ δικές του ομάδες, ναι, και να τον κόβουν βαθμούς. Mm-hmm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επί παντοκρατορίας Ολυμπιακού, που πήρε 15 συνεχόμενα πρωταθλήματα, πόσα πήρε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποια ομάδα η οποία θα ήταν φύλα προσκύμενη προς την ομάδα του Ολυμπιακού. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, και να τους έκοβε βαθμούς. Νομίζω ότι αυτός ο μύθος καταρρίφθηκε στοιχίζοντας τον ΠΑΟΚ άλλους δύο βαθμούς, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να μπεις με μείον 5 από το μείον 7. Ε, 5 έχεις κάποιες ελπίδες, νομίζω μείον 7. Από το μείον 7 είναι καταδικαστικό, αν όχι 100%, κατά 80%. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος που να συνεχίσει να το λέει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, το ίδιο τέτοιο, με τον Λεβαδιακό εκεί που ήθελε τελευταία αγωνιστική νίκη, την πήρε ο Λεβαδιακός την νίκη, αλλά είχε πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Είχε κρυθεί το πρωτάθλημα. Είχε κρυθεί. Όπως βλέπεις, είμαι δίκαιος. Είχε κρυθεί το πρωτάθλημα. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Μάλιστα ήταν 3-0. Μια φορά στις 10 σε πιάνει κρίση. Ήταν πάντα δίκαιος. Ήταν 3-0. Επειδή το θυμάμαι πολύ καλά, ήταν 3-0 στο 18. Και μετά έληξε 3-2 βέβαια. Για το Θεαθήνα έληξε 3-2. Πήρε την νίκη που θέλω ο Λεβαδιακός τότε επί παντοκρατορίας Κομπότη. Όχι, εγώ τώρα ξέρεις που θέλω να καταλήξω, ναι, Ζάχο. Ναι. Ότι τώρα το πρωτάθλημα δεν ακούω από κανέναν. Φίλο του Ολυμπιακού και από κανέναν φίλο του Άρη. Γιατί τα ίδια λέγανε. Και μην παρεξηγέσαι με αυτό που λέω. Είναι η πραγματικότητα, όπως θεωρείς τον εαυτό σου δίκαιο. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αληθινό. Ναι. Περιγράφω αυτά που είδαν τα ματάκια μας. Ναι. Κανένας φίλος τώρα του Ολυμπιακού, του ΣΑΕΚ, του Άρη κτλ. Δεν βγαίνει να πει ότι το πρωτάθλημα είναι στημένο. Εντάξει. Σταμάτησαν όλοι να ασχολούνται με την πολυδιοκτησία. Σταμάτησαν να κατηγορούν το ένα το άλλο. Σταμάτησε να φταίει ο Περέιρα, ο αρχιξένος διαιτητής. Σταμάτησε ο κύριος Θεοδωρίδης να βγαίνει. Σταμάτησε ο κύριος Καραπαπάς να κάνει δηλώσεις. Η Ολυμπιακή αυτή. Έτσι. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το κατηγορούσαν ως στημένο οι ίδιοι. Το είπαν. Τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πριν, όχι τώρα. Ο οδηγός του Μπαρμπασάβα. Ναι. Τώρα το πρωτάθλημα είναι μια χαρά. Επειδή ο Ολυμπιακός κατά μεγάλο ποσοστό το έχει πάρει. Ούτε τώρα δεν είναι καλά το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Απλά το κάνω μία αναφορά. Τη πλάκα είναι το πρωτάθλημα. Το κάνω μία αναφορά, παιδιά, χωρίς να κατηγορώ κανέναν. Απλά περιγράφω τα γεγονότα και γυρίζω λίγο, πολύ λίγο το χρόνο πίσω, κανένα μήνα πίσω, για να καταλαβαίνετε όλοι τι γίνεται και να μας δικαιολογείτε καμιά φορά. Όταν μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Με τα όσα γίνονται και τα όσα συμβαίνουν. Παρακαλώ. Έχω ένα σχόλιο μετά για το. Ναι, πες το. Όχι, για τη φάση του πέναλτι. Πες το, αγόρι μου. Για τη φάση του πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Όχι, δεν υπάρχει πέναλτι. Όπως είπαμε στη φάση του ΠΑΟΚ με το Μάτος, με τον άλλον που ήταν. Ωραία. Που κάνει την κεφαλιά και είναι κοντινή απόσταση. Ωραία. Δεν υπάρχει πρόθεση, είναι κοντινή απόσταση, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Βέβαια. Τέτοια πέναλτι ο Ολυμπιακός έχει πάρει δεκάδες και έχει πάρει τα τρίποντα. Εμείς όμως. Αυτό που λέμε είναι ότι θέλουμε να διαφέρουμε. Ωραία. Από αυτή την ομάδα. Εγώ λέω ότι με βάση την οδηγία. Το σχόλιο μου ήταν άλλο, θα κάνω το άλλο. Με βάση την οδηγία που υπήρχε το καλοκαίρι, ότι όλα τα χέρια, ιδιαίτερα αυτά που είναι προέκταση. Αν δεν ήταν προέκταση του σώματός σου, θα έλεγα όντως δεν είναι πέναλτι. Ναι. Για μένα είναι πέναλτι. Λοιπόν, δεν το ήθελα, δεν έκανα. Με αυτή τη λογική δεν υπάρχει. Φυσικά δεν θέλει κανένας να την ακουμπήσει την μπάλα με το χέρι. Αυτό έλειπε. Θέλει κανένας, εκτός αν είσαι πάνω στη γραμμή και πάει γκολ. Φυσικά δεν θέλει κανένας να την ακουμπήσει. Με την οδηγία του καλοκαιριού, επειδή το θυμάμαι πολύ καλά, για μένα είναι πέναλτι. Εγώ άλλο ήθελα. Δεν ισχύει αυτή η οδηγία του καλοκαιριού. Στο είπα και την προηγούμενη εκπομπή. Δεν ξέρω. Εγώ άλλο θέλω να σχολιάσω. Επειδή τις αθλητικές εκπομπές. Και με πρόλαβε ο. Καλά, ο Ζαγόρας δεν το έπαιρνε χαμπάρι. Με πρόλαβε ο Γιώργος. Αν είδες, εγώ είδα τις δύο εκπομπές γιατί έχουν και μία ώρα διαφορά, έτσι. Δεν είδα καθόλου. Ωραία, θα σου πω εγώ γιατί είναι πολύ καλό αυτό. Δύο εβδομάδες έκλεισα την τηλεόραση. Θα μου το σχολιάσεις και εσύ. Ναι, λοιπόν, δεν είχα καμία όρεξη. Πάμε πρώτα, χρονικά ξεκινάει πρώτο του Μαρινάκη TV τα αθλητικά που είναι και η φίλη μου η Σοφία Αλατζά που παρουσιάζει μαζί με τον Καρπετόπουλο. Μπα. Εκεί έχουν το. Ναι, φίλοι. Μπα. Ναι, φίλοι μου είναι. Πάρει καλά που δεν είπε θαυμαστριά σου. Όχι, και θαυμάστε μπορεί να είναι. Εντάξει. Ήταν τουλάχιστον τώρα η κοπέλα τι είναι. Πάθαμε. Λοιπόν. λέω ότι εκεί έχουν τον Τσικίνη. Θυμάσαι Τσικίνη. Do you know Τσικίνη? Τσικίνη. Διαιτητή είναι αυτό ήταν. Παλιό διαιτητή. Ναι. Πώς είναι ο κάκο στο. Ναι, ναι, ναι. Στο Σαββίδη TV. Ναι, στο ναι. Μαρινάκη TV ναι, ναι. Είναι ο Τσικίνη. Mm. Και λέω για να ακούσω ρε παιδί μου. Θέλω έτσι γιατί α πούμε ο κάκο και στο έλεγα εδώ πέρα ότι μέχρι τώρα σε αμφισβητούμενη φάση δεν είπε κάτι κατά του ΠΑΟΚ. Τέλο πάντων. Λοιπόν και ξεκινάει ο Τσικίνης και λέει, τι λέει ρε φίλε, μπράβο τον Τσικίνη. Πέναλτι λέει. Ο Τσικίνης είπε πέναλτι ότι είναι. Εντάξει. Με ποια αιτιολογία ότι. Χέρι, του χτυπάει πάνω. Δεν είναι ακούσιο δηλαδή. Χέρι, πέναλτι. Τι να κάνει, αφού πέφτει. Και πώς δεν το είδε λέει αυτό και πάει και το βλέπει λέει στο βαρ και δεν το δίνει αυτό το πέναλτι. Ναι.
Είναι μυστήρια πράγματα. Λέω, για να δω. Λέω, κάτσε να δω. Λέω, τι θα πει και ο Κάκος τώρα. Περνάει μία ώρα, ξεκινάει ο Κάκος. Και τι λέω εγώ, ο Θεούλης. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι, είπε ο Κάκος. Τσιμπιόμουν να δω, άμα. Δηλαδή, πραγματικά. Το Σαβίδης, ο Σαβίδης στη Βή είπε δεν είναι πέναλτι. Ναι, ρε φίλε. Και ο Μαρινάκης στη Βή είπε ότι είναι πέναλτι. Εντάξει, αφού ηρέμησαν τα πάντα, ρε. Πέρασε ο Ολυμπιακός. Πέρασε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι και η απάντηση αυτό που είπε στην αρχή. Πέρασε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι και η απάντηση αυτό που είπε στην αρχή. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό εγώ. Όχι, δεν είπα. Εσύ το εκλαμβάνεις ως απάντηση. Ναι, λέω ότι τώρα που φαινομενικά, γιατί ποδόσφαιρο είναι, γίνει προς τα κάπου το τέτοιο. Λέει εντάξει, να πούμε και ο Τσικίνης τώρα. Πάντως και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι. Ο Κάκος, που εγώ δεν τον πάω μία, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι αυτό. Όπως και τον Βαρούχα, είπε πολλές φορές κατά του ΠΑΟΚ. Όχι, σε αμφισβητούμενη λέω. Δεν είπα, σε αμφισβητούμενη δεν φάση. Ούτε είπε μία. Πολλές, όχι, φιλαράκι. Αμφισβητούμενη λέω όταν είναι αυτό που λέμε, ακόμη και εμείς που βλέπουμε ρε παιδί μου στο replay, ναι. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σε τέτοια φάση τέλος δεν είπε ποτέ. Εγώ θα σταθώ λίγο. Αυτό ήταν sorry, σε αυτή τη φάση. Εγώ λέω ότι δεν είναι πέναλτι. Όπως είπα ότι υπάρχει μια παρόμοια φάση, δεν θυμάσαι πιο μάτς, κάνα δύο-τρεις αγωνιστικές πιο πριν. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Στο Λάρισα ΠΑΟΚ. Το Αγκούστο το χέρι. Που είναι κοντινή πάλι η απόσταση μεταξύ δύο ποδοσφαιριστών. Ναι. Αποκρούει από κοντά, είναι ακούσιο το χέρι. Δηλαδή ο Αγκούστο βλέπει μπροστά το χέρι του, είναι πίσω. Τι να κάνει δηλαδή. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι πέναλτι. Για να δεις, συμφωνώ ναι. Και τα δύο είναι σωστά. Είτε το δώσετε, το δώσετε. Okay. Είναι εντάξει, σωστός. Φίλε, μα αυτό. Δεν ξέρω αν καλύπτεται από το κανονισμό αυτό που λένε όλοι οι κανονισμοί. Μα δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο από αυτό που λένε. Προφανώς δεν καλύπτεται όμως, γιατί και οι δύο αυτοί είναι FIFA, πώς τα λένε, και ο ένας είπε μαύρο και ο άλλος είπε άσπρο. Λοιπόν, και οι δύο σωστοί δεν τώρα, είναι. Τώρα, φίλε, ξέρεις ότι παίζονται συμφέροντα ναι, τώρα. Αλλά δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν τώρα. Εντάξει, και οι δύο λέει με σύμφωνα με τον κανονισμό λένε. Εντάξει. Δεν μπορεί. Εντάξει, ένας από τους δύο λέει ψέμα. Αβαντάρουν αυτό που πρέπει να αβαντάρουν. Ναι, δεν γίνεται okay. Έτσι. Τι όμως... να κάνουμε. Ο καθένας κρίνεται εκ το αποτελέσμα. Ναι, ρε, αλλά σου λένε σύμφωνα με τον κανονισμό σου λένε. Πώς ο κανονισμός λέει δύο διαφορετικά πράγματα. Φαντάσου τι γινόταν να τα σφύριζαν. Πώς θα γίνει. Φαντάσου τι γινόταν να τα σφύριζαν. Τώρα και μας πάντα νεύρα. Πάμε, φαντάσου τι γινόταν. Δεν θα σταθώ σε κανένα πέναλτι. Θα σταθώ άλλη μία φορά σε ένα μετριότατο παιχνίδι, σε ένα κάκιστο παιχνίδι που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ούτε μπορούσε να αναπτυχθεί, ούτε υπήρχαν ορθολογικές αντιδράσεις, επιθέσεις μέσα στο γήπεδο. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος κινήθηκε πάλι στην μετριότητα, χωρίς εναλλακτικές, χωρίς αλλοκαλύψεις, χωρίς τελικές. Νομίζω ότι αν βγάλουμε την τελική που έκανε στο 99,5, γιατί στο 100 έληξε το παιχνίδι, στο 99,5. Ο Λιμιός, εκεί που λέμε γκολ, το κέρδισε στο μάτς. Εγώ γκολ είπα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο δεύτερο ημίχρονο να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ πέρα από κάτι σπασμωδικές κινήσεις, υποψία φάσης. Θα τις χαρακτηρίσω εγώ. Όταν λοιπόν έχω βάλει ένα γκολ στο τέταρτο λεπτό, όλα ξεκινάνε όμορφα, ωραία. Δέχομαι αμαχητή ένα γκολ από τον Λυσγάρα. Ο Λυσγάρας, ρε παιδιά. Σε μία άμυνα τρίπια. Η οποία χάνει το πρωτάθλημα φέτος για τον ΠΑΟΚ από ό,τι δείχνει. Ή από την άμυνα χάνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, να ξέρετε. Πέρσι από την άμυνα το πήρε, εντάξει. Τι να κάτσω και να παραπονεθώ και να ψάξω, είναι πέναλτι αν δεν είναι. Τι να ψάξω. Μέσα στην Ξάνθη, με αυτή την Ξάνθη, για 100 λεπτά, από το 4 και μετά δεν μπορείς να βάζεις ένα γκολ. Και φάνηκε άλλη μια φορά ότι όταν δέχεται ο ΠΑΟΚ γκολ και σοφαρίζεται, είναι ψηλά τα χέρια. Δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει πάθος από τους ποδοσφαιριστές, δεν γυαλίζει το μάτι όπως λέμε, δεν υπάρχουν εναλλακτικές, μπλοκάρουν τα μυαλά τους, δεν μπορούν στα δύο μέτρα να ανταλλάξουν μία πάσα, δεν μπορούν να ξεκινήσουν μία σωστή ορθολογικά επίθεση από τον άξονα. Πλαγιοκοπήσεις, ζέντρες, οξουμούξου, ένας φλίαρος ΠΑΟΚ, μία ανούσια κατοχή μπάλας, ένας προβλέψιμος ΠΑΟΚ, ένας μετριότατος προς το κακό ΠΑΟΚ. Υπάρχουν υπέτειοι γι' αυτό. Και οι ποδοσφαιριστές έχουν τεράστια μερίδα ευθύνης και ο προπονητής έχει άλλη τόση μεγάλη μερίδα ευθύνης και η ίδια η διοίκηση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν μερίμνησε να κάνει τις απαραίτητες μεταγραφές. Ήρθε ένας προπονητής μέσα σε μία νύχτα, γιατί κάποιος έδιωξε το Λουτσέσκου, έτσι όπως σας το λέω, κάποιος έδιωξε το Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν το τσίπησε καμιά μίγα τσετσέ και σκόθηκε, έφυγε 48 ώρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδος. Μπορούσε ο άνθρωπος μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου που κατάξει και τον Νταμπλ να μην ρισκάρει και να φύγει ως νταμπλούχος Ελλάδος. Με τον ΠΑΟΚ να κατακτά το πρώτο Νταμπλ μετά από 90 κάτι χρόνια ιστορίας. Από το 26 και μετά. Το πρώτο Νταμπλ στην ιστορία του. Και το πρώτο Νταμπλ φυσικά που έρχεται στην πόλη. Μπορούσε να φύγει όμορφα, ωραία, δοξασμένος και να μην ρισκάρει. Γιατί έκατσε
ένα μήνα και έκανε, ξεκίνησε την προετοιμασία, κάνα τις μεταγραφές, τις πρώτες ξέρω εγώ, και έφυγε 48 πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας, η επίσημη. Ενώ η ομάδα έπαιζε Champions League. Με έναν πρόεδρο ο οποίος πληρώνει τους πάντες και τα πάντα, με έναν πρόεδρο ο οποίος θα μπορούσε να φέρει καλούς παίκτες κτλ. Και τότε δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το financial fair play, γιατί ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα φαινόταν ότι θα έπαιζε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση ή στο Europa League. Κάποιος λοιπόν, με τα τερτύπια του, με τις επιλογές του, με την ξεροκεφαλιά του, ή αν θέλετε με τους λανθασμένους συμβουλάτορες του, γιατί έχει πολλούς αυλικούς, χαρτζιλικάκηδες, που συμβουλεύουν για το δικό τους όφελος, για το δικό τους συμφέρον. Κάποιον μέσα από τον ΠΑΟΚ έκανε του κεφαλιού του στο θέμα των μεταγραφών και έγινε όλο αυτό που έγινε, το φιάσκο, γιατί πρόκειται για φιάσκο. Ο ΠΑΟΚ μετά την κατάξυση του Ντάμπλου διώχνει τον προπονητή του μέσα σε λίγες ημέρες και έρχεται ένας προπονητής ο οποίος δεν έχει τις καλύτερες περγαμηνές, δεν έχει μεγάλο βιογραφικό, δεν έχει μεγάλη εμπειρία στους αγωνιστικούς χώρους και καλείται να κάνει την προετοιμασία και να μπει σε βαθιά νερά, παίζοντας Champions League προκριματικά με τον Άγιαξ κτλ. Καλείται να κατακτήσει εκ νέου το double, το πρωτάθλημα ή το κύπελλο, αν θέλετε, Ελλάδος για άλλη μία φορά. Από εκεί ξεκινάει το στραβό για τον ΠΑΟΚ της φετινής χρονιάς, παιδιά, και, από... και κορυφώνεται με τις τελευταίες δύο αγωνιστικές που ο ΠΑΟΚ αντί να κερδίσει τον Ολυμπιακό, να είναι συνένα και να κερδίσει και την Ξάνθη, να μπει με συνένα στα play-off, κάνει δώρο. Δώρο στην κυριολεξία, μη κάνοντας φάση. Μπροστά σε 30.000 κόσμο. Μπροστά στο μισητό αντίπαλο που έχει τραβήξει τα πάνδυνα φέτος. Στα δικαστήρια, λερώνοντας το όνομά του και το ένα και τα άλλο, κατηγορίες, ψεύτικες, τιμένες, επιτροπές κτλ. Με όλα δικά του, μέσα στην Τούμπα δεν κάνει φάση με τον Ολυμπιακό. Χάνει μάλιστα κιόλας. Με έναν εισάξιο Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Όχι καλύτερο, κύριε Φερέιρα. Και θα σταθώ λίγο σε αυτό. Με ένα εισάξιο Ολυμπιακό, σου παίρνει τους τρεις βαθμούς, πάει καπάκι και σαν να μην φτάνει αυτό, αντί να πας στο συν ένα εσύ, σου πάει στο μείον πέντε, και σαν να μην φτάνει αυτό, αντί να βάλουν μυαλό, να τρέξουν παραπάνω, να βγάλουν παραπάνω αντίδραση, πάθος, τρέλα, μούρλα και να αντιπροσωπεύουν αυτό, αυτή τη φανέλα που φορούν, πήγαν στην Ξάνθη και ήταν χειρότεροι. Ήταν αγνώριστοι. Και προηγήθηκαν κιόλα. Με καταλαβαίνετε τι γίνεται? Δεν υπάρχει, πώς να το πω, ψυχολογία μέσα στην ομάδα. Και από τον προπονητή δεν μπορεί να μεταλαμπαδεύσει την θετική ψυχολογία προς ποδοσφαιριστές, αλλά και οι παίκτες φαίνεται ότι είναι αδιάφοροι. Δεν ξέρω. Έχουν πρόβλημα με τον προπονητή? Δεν το θέλουν? Ωραία, και αν το θέλετε ρε παιδιά, καθίστε όμορφα, ωραία, κάντε μια επιτροπή και πάτε στη διοίκηση και πείτε, ελάτε εδώ, παιδιά, έχουμε θέμα. Γιατί δεν το θέλετε το και το και το και το? Αν ισχύει αυτό. Αν δεν ισχύει, είστε απαράδεκτοι κι εσείς οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Αλλά κύριε Φερέιρα, να σας πω λίγο κάτι. Θα διαβάσω ένα λεπτό τις δηλώσεις που έκανε μετά την Ξάνθη. Και θα σταθώ σε αυτό συγκεκριμένο. Εγώ θα πω, λέει, αυτό που νιώθω. Ο κύριος Άμπελ Φερέιρα. Μερικές φορές μας κοστίζει πολύ να το παραδεχτούμε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση από εμάς. Δεν μου αρέσει να δικαιολογούμε ψάχνοντας θέματα που δεν υπάρχουν, όπως ότι τα αποδυτήρια δεν είναι καλά. Όχι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να το πούμε, γιατί έτσι θα αντιστρέψουμε την κατάσταση. Είπε αρχικά ο Πορτογάλος προπονητής και συμπλήρωσε. Αυτά τα έχει πει και μετά τον Ολυμπιακό στους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να είμαστε, λέει, στην πρώτη θέση. Αλλά και ο αντίπαλος, παιχνίδι με το παιχνίδι, έχει δείξει ότι είναι καλύτερος. Ακούτε τώρα παραδοχή από τον προπονητή του ΠΑΟΚ που έχει κάνει δύο κλαρίνα και έχει χάσει δύο αγωνιστικές το πρωτάθλημα από τον βασικό αντίπαλό του. Είναι δηλώσει του προπονητή του ΠΑΟΚ μετά από γκέλες. Δεν πρέπει να ψάχνουμε προβλήματα εντός ομάδος. Μπορούμε να πούμε, λέει, ότι αυτή τη στιγμή τώρα ο αντίπαλος είναι καλύτερος. Δεν χρειάζεται να βρούμε δικαιολογίες. Σίγουρα πρέπει και εμείς όλοι να κάνουμε πολύ καλύτερα από αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα. Κύριε Φερέιρα, εγώ θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σας και θα σας υπενθυμίσω, τεκμηριώνοντας τη διαφωνία μου, ότι τρεις αγωνιστικές πριν ο ΠΑΟΚ ήταν ένα πόντο πάνω. Τέσσερις με την χθεσινή, προχθεσινή. Τέσσερις αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ πριν ήταν ένα πόντο
πάνω από τον Ολυμπιακό. Έχασες από τον Παναθηναϊκό. Έχασες από τον Ολυμπιακό. Έχασες από τον Άρη. Και σε 8 ντέρμπι έχεις μία νίκη. Σε 8 ντέρμπι έχεις μία νίκη. Και στα δύο τελευταία κρισιμότατα μάτς που μπορούσε να μπει με συν ένα, τι ήταν? Το πιο φυσιολογικό δεν ήταν να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό με στην Τούμπα, που ήρθε ο Ολυμπιακός σχεσμένος για να χάσει και του δώσει το δικαίωμα και σου πήρε την ταυτότητα ο Μάρτινς? Ποιος ο Μάρτινς? Ο Μάρτινς. Ναι. Έχασε τα δύο τελευταία παιχνίδια και μπαίνει με μείον 7. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Φεραίρα. Δεν ξέρετε που είστε και αυτές οι δηλώσεις που κάνετε, εμένα μου λένε ότι είναι σαν να λέτε, κύριε Σαββίδη, διώξτε με. Όταν βγαίνεις και λες μετά από δύο ήττες που στην ουσία κάνεις δώρο το πρωτάθλημα στο μισητό αντίπαλό σου, που σε έχει ξεσκίσει εξαγωνιστικά, στραβάει στα δικαστήρια μετά όσοι συμβαίνουν, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι δεν μπορείς, ότι δεν έχεις ικανότητες και ότι θες να φύγεις. Αυτό φωτογραφίζει ο κύριος Φεραίρα τη δεδομένη στιγμή. Και αυτός ο άνθρωπος που δύο ημέρες πριν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, αύριο στις 9.30 καλύτερα να το κερδίσει. Και ρωτάω εγώ, είσαι παίκτης του ΠΑΟΚ και ακούς αυτό που σε βάζει δεκάδα μέσα να παίξεις μέσα, να παραδέχεται ότι ο αντίπαλός σου αυριανός είναι καλύτερος. Με τι ψυχολογία θα μπεις μέσα αύριο να παίξεις? Με τι όρεξη θα μπεις να κυνηγείς την μπάλα, βάλεις γκολ? Πείτε μου εσείς. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Η διοίκηση φαίνεται ότι στηρίζει τον κύριο Φεραίρα. Βέβαια έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια ευρώ, και άλλα 2 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Έχει συμβόλαιο 1+2. Ένα χρόνο συν 2. Δεν ξέρω αν μπορεί να αναστρέψει την κατάσταση, αν μπορεί να γυρίσει την ψυχολογία, την αρνητικότητα που υπάρχει μέσα στην ομάδα. Βέβαια αύριο είναι ένα διαφορετικό μάτς, ένα άλλο κομμάτι αυτό από τη γκρίνια που έχει φέρει η κάκιστη εμφάνιση της ομάδας στις δύο τουλάχιστον τελευταίες αγωνιστικές βάσει των αποτελεσμάτων. Γιατί τα αποτελέσματα αυτά δεν ήρθαν τυχαία. Φαινόταν ότι η ομάδα θα γκελάρει. Το βλέπαμε εδώ και από την αρχή του 2020. Από τον Ιανουάριο το λέγαμε, δεν πάει καλά η ομάδα, δεν πατάει καλά η ομάδα, τυχαία κερδίζει, δεν παίζει καλά, δεν έχει εναλλακτικές, δεν. Λοιπόν, ξέρω, από τη στιγμή που το στηρίζει η διοίκηση, μάλλον ξέρουν κάτι καλύτερα αυτοί. Και φυσικά δεν υπάρχει εναλλακτική. Ακούω κάτι, τέλος πάντων, προτάσεις να λάβει ο Γκαρσία κτλ. Ο Γκαρσία, παιδιά, δεν μπορεί να κάτσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Γιατί? Θα ρωτήσετε γιατί. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα προπονητή. Και στο φύλλο αγώνος πρέπει να δηλώνεται προπονητής όταν κάθεται στον πάγκο, ο οποίος έχει δίπλωμα UEFA FIFA. Απλά τα πραγματάκια για να τελειώνει και αυτή η ιστορία. Αν αποκτήσει ο Παυλάρας, ο Γκαρσία, δίπλωμα προπονητικής και κρίνει η διοίκηση ότι πρέπει να λάβει τις τύχες της ομάδος, πολύ ευχαρίστως να κάτσει, και γιατί όχι να διαπρέψει. Όπως διαπρέψε και ο Κωσέησαου. Αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Οπότε να ξέρουμε και τι λέμε. Τώρα, από την κριτική που κάνουμε καλοπροαίρετα πάντα και δεν λέμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, το έχετε δει και εσείς. Είπαμε ότι η ευθύνη έχει και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες, αλλά είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις. Παραμονές ενός ημιτελικού με τον Ολυμπιακό, γιατί κρίνεται ένας άλλος στόχος. Ένα κύπελο τουλάχιστον να πάρεις ένα τίτλο ακόμα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα επικεντρωθεί νομίζω πολύ παραπάνω πλέον όσον αφορά την κατάκτηση του κυπέλου. Και αυτό δεν είναι καλό για τους υπολείπους, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη, γιατί θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση, θεωρώ, στο μάτς στα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είναι άλλο ένα μάτς, το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του πρωταθλήματος. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αρνητικότητα, πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, αυτή η αρνητική κατηφόρα που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Το μάτς πρέπει να κερδιθεί αύριο πάση θυσία με τον Ολυμπιακό και να στείλεις ένα μήνυμα αντεπίθεσης, όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά και από την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Χωρίς Βαρέλα, να πούμε, 20 μέρες έξω ο Βαρέλα μετά τον τραυματισμό που είχε, δεν θα δίνει τις υπηρεσίες του στον ΠΑΟΚ ο Βαρέλα για 20 μέρες, με Πέλκα μέσα όμως. Αλλά δεν ξέρω, με όλα αυτά που βλέπουμε από τον κύριο Φεραίρα, γιατί
Ποιος θα παίξει κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Ίγκασον. Κρέσπο που είναι τραυματίας, Βαρέλα τραυματίας. Τον Μιχάη δεν βλέπουμε να τον έχει βάλει ποτέ. Τον Μιχαηλίδη δεν βλέπουμε τον εμπιστεύεται. Είδαμε το Βιερίνια να βάζει. Είδαμε το Βιερίνια στόπερ. Στόπερ το Βιερίνια. Μετά τη μεγάλη εφεύρευση να αφήσει το Μάτος έξω στο μάζα του Ολυμπιακού για να παίξει ο Βιερίνια πίσω δεξιά. Το ξαναείδαμε τεκάδα το Βιερίνια πίσω δεξιά. Ο Μάτος δεν έπαιξε ξανά η τεκάδα. Και τον είδαμε και στόπερ. Ξέρετε γιατί είδαμε το Βιερίνια στόπερ? Γιατί δεν είχε πάρει αποστολή μαζί του τον Μιχάη και τον Μιχαηλίδη. Ο κύριος Φερέιρα. Ο Μίστερ 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και δεν ξέρω αύριο πραγματικά. Κανείς ρεπόρτερ δεν ξέρει. Γιατί είναι απρόληπτος αυτός ο άνθρωπος. Πανηγύριζε σκυλί μαύρο. Πανηγύριζε. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά. Ποιος θα παίξει κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μπορεί να δούμε τον Βέρμπλουμ. Ξέρω εγώ. Δεν τον έχει η αποστολή νομίζω ο Βέρμπλουμ. Δεν ξέρω, θα δω την αποστολή. Βγήκε, δεν τον έχει. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι τον Βιερίνια ξανά στο όπερ. Ή μπορεί να είναι τον Πασχαλάκη στο όπερ και τον Βιερίνια τερματοφύλακα. Βιερίνια είναι ένα 60, πώς θα πήξε. Με κατάλαβες. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα αφήνει το Μάτος δύο αγωνιστικές έξω. Στο μάτσο του Ολυμπιακού. Με την Ξάνθη εντάξει. Δεν ξέρω, έπαιξε. Έπαιξε στόπερ, το ακούω. Έπαιξε στόπερ, βέβαια. Άλλο η Ξάνθη. Ο Ολυμπιακός έχει 5 που είναι πάνω από ένα 80, από ένα 85. 5 ψηλούς έχει. Τέλος πάντων. Καμαρά, Λαραμπή, Χασάν, Μασάν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μπορεί να παίξει ο Βιερίνια. Ντέρμπι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ να μην κάνει τρεις φάσεις το μίνιμουμ. Δεν θυμάμαι ρε εσείς εγώ. Και κάρτα να μην πάρει. Και να μην πάρει κάρτα. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ στην... πώς να το πω. Στην οπαδική μου ρε παιδί μου ιστορία. Γιατί πάω από το 1975, από 5 χρονών πάω μες στην Τούμπα. Δεν θυμάμαι σε πάω Ολυμπιακός να μην κάνω αχ, να μην κάνω αχ. Αχ δεν έκανα. Μισό αχ πήγαμε να κάνουμε και αυτό ο Ελκαντουρί έπιασε να μην πω τι. Δεν έκανε τρεις φάσεις ο πάω του Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε ο Μάτος με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε ο Μίσιτς πριν τρεις-τέσσερις αγωνιστικές πίσω από το φορ. Ενώ πήγαινε στο κέντρο, έβγαζε μάτια ο άνθρωπος. Σκόραρε όσο έπαιζε στο κέντρο, πάσαρε. Έβγαζε ασίστ. Κέρδιζε η ομάδα. Ξαφνικά ανακάλυψε μετά το μάτσο τον Όφη ότι πρέπει ο Μίσιτς να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Άρχισαν οι κοιλιές. Άρχισαν τα κλάρινα. Χάνεσαι τον Παναθηναϊκό. 4 από τον Άρη. Χάνεσαι από τον Ολυμπιακό. Χει στην Ξάνθη. Ας την ευχή της Παναγίας ρε φίλε. Πλάκα μας κάνεις. Όλη τη χρονιά παλεύει η ομάδα να πάει δύο αγωνιστικές πριν. Χτίζεις. Και εσύ και οι παίκτες και η διοίκηση και ο κόσμος. Και είναι να μπούμε με συνένα. Και πάμε με μείον 7. Και μου λες ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Όχι, δεν είναι ο Ολυμπιακός καλύτερος. Εσύ τον έκανες καλύτερο τον Ολυμπιακό. Με τις αιμονές σου, με τις λαθασμένες επιλογές σου και με αυτό που είπες ότι δεν θέλω κανένα παίκτη. Εσύ δεν το είπες. Δεν θέλω να φύγει κανείς. Δεν θέλω να έρθει κανείς. Εκάτσε με τον Εσίτη και τον Ροντρίγκο και βάζει τον Βιερίνια στόπερ. Και άφηνε το Μάτος έξω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, εντάξει. Θα το συζητήσουμε και με τον κόσμο σε λίγο. 2310-287-38 θα ανοίξουμε τις γραμμές για όλους σας. Έτσι, 2310-287-38 επικοινωνία με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μετά στο Τρέγε Ζάχο Ντρούλινγκ. Κάνουμε το break των 10 και ερχόμαστε παιδιά σε λίγα λεπτάκια ξανά κοντά σας. Επιστρέψαμε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε και ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε και τις γραμμές 2310-287-38, επαναλαμβάνω 2310-287-38, 63-55 ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού 1,5 λεπτό πριν τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο, 1-0 η Τσέλσι τη Λίβερπουλ τον καφενέ. Εντάξει, δεν είναι καφενές, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, με αλλαγές η Λίβερπουλ όμως, η αλήθεια είναι. Είναι μία και έξω αυτά τα μάτσα, έτσι. Έχουμε και κύπελο Γερμανίας. Επαναλαμβάνω, 23-10-287-38. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, αύριο είναι τα δύο μάτσα ημιτελική του κυπέλου. Είπε ο Τάσος όσον αφορά του παιχνιδιού Ξάνθη ΠΑΟΚ. Είπα εγώ και για το Άρης Ατρόμητος. Τίποτα, μουδιασμένος είναι ο κόσμος, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ θα μιλήσω εγώ. Ναι. Απογοητευμένος είναι, δηλαδή. Δηλαδή αύριο δεν θα γίνει. Αύριο παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, η αλήθεια είναι. Και σου πέζει. Μιλάω, είναι σαν να μην γίνεται μάτσε, παιδί μου. Αλλά πέρα από την. Από τη στεναχώρια
που υπάρχει, από την κατήφια που υπάρχει στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και είναι λογικό όταν χάνεις, παιδί μου, όλα αυτά μέσα σε δύο αγωνιστικές. Κανείς δεν το περίμενε. Δηλαδή, όλοι περιμέναμε, άντε πρέπει να πας με μείον δύο, ρε παιδί μου, να σε πάρει κανένα χ, ξέρω εγώ, γάβρος εδώ, να πάρεις και την Ξάδα, να πας με μείον δύο στη χειρότερη. Που έπρεπε να πας με συνένα κανονικά. Και πας με μείον 7, μπαίνεις στα πλέον με μείον 7. Εντάξει, ρε φίλε. Σου γυρνά τα μάτια. Δηλαδή, ξενερώνεις. Και με ποιον, με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη που λένε δική μας ομάδα. Λέει του πάω ομάδα και τα λοιπά. Πού του πάω ομάδα. Μας ακάτεψαν στο ξύλο. Και καλά σας κάνανε. Καλά σας κάνανε γιατί δεν θέλω τώρα να ονοματίσω. Σαν γατάκια παίζατε μερίσκι. Με έβαλε τώρα τον Ελκαντουρί να πάρει μάτς. Πότε ρε κέρδισε ο Πάοκ φέτος με τον Ελκαντουρί. Δεν κάνει, γιατί ήθελα και όταν το έλεγε. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω τα μάτς. Πάοκ δεν είναι. Εντάξει, θα πήγαινε δύο δεκάδες θα μου πει τώρα και τα λοιπά. Έκανε φοβερή ασίστ στον γκολ όμως ο Ελκαντουρί, έτσι. Το γκολ του Πάοκ είναι τρομερή ασίστ έκανε. Και τι να το κάνω, ρε φίλε μου, κάνει. Εγώ λέω αυτό που είδα. Δεν ξέρω, στο άλλο το μάτς μπορεί να περπατούσε. Πού να ξέρω. Ναι, μετά στο άλλο το μάτς, σε όλο το υπόλοιπο. Στα υπόλοιπα 95 λεπτά τι έκανε, δεν ξέρω, εσύ θα το πει. Εγώ λέω έκανε. Δεν φταίει ο Ελκαντουρί μόνο, εντάξει. Εντάξει, γιατί επειδή τον κράξαμε τον Φεραίρα και δικαιολογημένα θα πω εγώ, υπάρχουν βέβαια και κάποια ελαφρυντικά, όπως ας πούμε ότι έλειπε μακροχρόνια με σοβαρούς τραυματισμούς ο Βιέρινια, έλειπε ο Μαουρίσιο, δύο πολυεργαλεία, δύο από τα καλύτερα όπλα που έχει στη φαρέτρα του ο ΠΑΟΚ, ό,τι καλύτερο δηλαδή είχε στο κέντρο και ό,τι καλύτερο είχε στα πλάγια. Υπάρχει κάποια δικαιολογία. Δεν υπάρχει όμως αυτή η δικαιολογία να βλέπουμε αυτό το έκτρωμα το αγωνιστικό, αυτή την άσχημη αγωνιστική κατάσταση που παρουσιάζει ο ΠΑΟΚ, ιδίως μετά το νέο χρόνο, μετά το 2020 και μετά. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν μπορεί να βγάλει επιθέσεις. Δεν μπορεί να κάνει τις τελικές που έκανε. Δεν μπορεί, βλέπει τους παίκτες, δεν μπορεί να μεταξύ τους στα δύο μέτρα αλλάξουν μια πάσα, κάνουν λάθος. Ιδίως τον Μπίσεσβαρ τον πήραν άλλες πέντε φορές εχθές. Προχθές την μπάλα μέσα από τα πόδια. Σαν σταματημένο. Δηλαδή και κάτι αντιπιθέσεις που βγάζανε. Λες ωραία, ωραία. Μόλις πήγαινε η μπάλα στον πίσω, λέω πάει τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει γκολ. Είναι και θέμα ψυχολογίας, είναι και θέμα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει, έχει ντεφορμάρισμα ο ΠΑΟΚ, λοιπόν θα πάμε στις γραμμές. Μα δεν είναι το ντεφορμάρισμα. Εγώ θέλω όλοι. Και όταν λέμε ντεφορμάρισμα, δεν λέμε μόνο για τους παίκτες. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, βλέπω εγώ. Εγώ για την ομάδα μου θα πω ότι πραγματικά είναι ένα μάτς που το περιμένει όλος ο κόσμος το αυριανό. Το περιμένει πραγματικά με τεράστια ανυπομονησία. Θέλει να δει την ομάδα να τα δίνει όλα. Πιστεύουμε στις δυνατότητες τους των παικτών. Δεν είναι καλύτερη ΑΕΚ, λέω εγώ. Άμα θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι και λίγο καλύτερος μπορεί να είναι ο Άρης. Τουλάχιστον ότι έδειξε 26 αγωνιστικές, έτσι. Συνολικά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να σκοράρει. Λέω ότι πρέπει να σκοράρει ο Άρης. Και φυσικά. Θα τα δούμε αύριο 6.30 ώρα και 9.30 τα δύο μάτς. Πάμε όμως στον κόσμο, αυτός πρέπει να μιλήσει. Πάμε. Για να δούμε αύριο και τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Μπείτε μέσα αύριο και πάρτε το στα κεφάλια. Ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δόδωρε. Μας λες μπάλα, δεν μιλάμε. Μιλάμε μία ώρα για μπάλα. Άντε, βγήκες πρώτος του. Εντάξει, φίλε, τώρα ανοίξετε γραμμές. Τι να κάνω. Άντε, πάμε. Σουπιά. Πάμε. Λοιπόν, να δανειστώ. Εγώ θα ξεκινήσω από το Σταύρο τον Κόρκα να δανειστώ μια φράση του. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι η ομάδα τερματίζει χειρότερα από ό,τι ξεκίνησε, σε χειρότερη κατάσταση. Μέσα σε αυτή τη λέξη νομίζω ο Σταύρος είπε όλα όσα θέλουμε και μπορούμε να πούμε. Όπως και δεν μπορώ από το να μην να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Τάσο, που τα είπε πολύ ωραία, και να πω και κάτι για τον Φεραίρα, ο οποίος σε μένα προσωπικά με έχει απογοητεύσει, γιατί τον είχα αρκετά ψηλά στις προσδοκίες μου. Μα είδαμε το πρώτο μάτς, φίλε, με τον Άγιαξ και τρέβαμε τα μάτια μας. Λέμε τι ομαδάρα είναι αυτή, ρε φίλε, που κάναμε. Συμβόλαιο πενταετές. Κάτσε, ρε Ζάχο, είδες το μάτς εκεί μέσα στο Άμστερνταμ. Θυμάσαι τι μάτς έκανε ο Μπίσεσβαρ. Στο πρώτο μάτς ήταν καλό ο Πάοκ. Στο δεύτερο και στο δεύτερο έπαιξε μπαλάρα. Στο δεύτερο ήταν καλό. Ο Ζάχο τρεις φορές σκότυψε να σπάσει τηλεόραση ο Ζάχο. Όχι, ρε. Έδινε το πέναλτι και χαιρόταν. Σινεμά ήμουνα. Λοιπόν, φαίνεται ότι η διαχείριση του ρόστερ Τάσο είναι πολύ κακή. Δεν το έχει ο άνθρωπος στη διαχείριση του ρόστερ και γενικά βγαίνει και στη διαχείριση κατ' επέκταση των χαρακτήρων των παικτών. Δεν ξέρει πώς να τους πλησιάσει, πώς να τους πάρει το 100%, αυτό που λέμε από ένα ποδοσφαιριστή του 7, του 8 να τον πάρει το 10 κτλ. Στο μόνο μάτς το οποίο μπορούσε να του δώσει μια δικαιολογία ήταν με τον Ολυμπιακό, οι οποίοι παίκτες θα έπρεπε να βγάλουν πάθος, αν μη τι άλλο. Δηλαδή δεν είδα μια μάχη, ρε παιδί μου, μια σώμα με σώμα, ένα τάκλιν, ένα τζαμπουκά, κάτι.
Κάτι πάω και είσαι. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις το πρωτάθλημά σου, γιατί και κατά ψέματα παίζαμε το πρωτάθλημα, έτσι. Κέρδιζες και έπαιρνες πρωτάθλημα. Πήγαινες ένα βαθμό πάνω. Δεν το έπαιρνες. Δεν το γλυκούσες με πολύ. Με πολύ. Ακριβώς. Το έχασες άστον. Τα άλλα όλα να είχαμε να λέγαμε. Από εκεί και πέρα τι να πεις. Τώρα δεν μπορώ να σου πει. Αύριο πρέπει να πάρεις ένα σκορ καθαρό. 1-0, 2-0. Έτσι όπως είναι η ομάδα, ακριβώς. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Το και χωρίς το Βαρέλα, ποιος θα παίξει εκεί στο κέντρο. Μιχάη, θα βάλει το Μιχάη. Δεν ξέρω να παίξει το παιδί. Μισό μάτς να παίξει. 2 εκατομμύρια παίρνει. Ας το κάνει. Τι να διαχειριστεί, ρε φίλε. Πώς να διαχειριστεί. Όταν βλέπεις μια τομίστη να πούμε να παίζει πίσω τον επιθετικό. Ενώ πήγαινε στο κέντρο μια χαρά. Όταν βλέπεις τον Βιερίνια να βγαίνει ο Μάτος, μην παίζει δεκάδα ο Μάτος του Ολυμπιακό. Ο Μάτος του Ολυμπιακό δεν παίξει δεκάδα. Θα σκάσω. Θα σκάσω. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και είδαμε και το κορυφαίο. Στόπερ του Βιερίνια, γιατί δεν φρόντισε να πάρει παίκτη εκεί. Στην αποστολή. Είμαστε καλά. Δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε καλά. Δεν υπάρχει. Δώρο στο Γαύρο. Δώρο στο Γαύρο πρωτάθλημα. Δώρο στο Γαύρο πρωτάθλημα κάνεις, Φερέιρα. Δώρο το κάνεις. Αθελά σου βέβαια. Τρέξτε το λίγο, Θόδωρε. Τρέξτε το λίγο, γιατί έχει πέντε γραμμές. Θα τρέξω να συμφωνήσω με τον Μπαρμπασάβρα. Είναι στημένο λοιπόν το πρωτάθλημα, να συμφωνήσω με αυτά που έλεγε ο Σάββας ο Θοδωρίδης, όχι κάποιος ναι, άλλος, έτσι, ο Ολυμπιακός, οι φίλοι μας οι Αριανοί, όλοι εκεί, στημένο το πρωτάθλημα, είναι το πρωτάθλημα, να πω μέσα από την Νέα Δημοκρατία, έχει βγει το Αιγαίο, ξέρεις τώρα, ξεπουλήσανε το Αιγαίο για να πάρουν το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι. Ναι. Αφού ήταν πέρσι τον Πρεσπό που φώναζε εκεί ο Ζάχος, θέλω να τον ακούω να το λέει από εδώ και πέρα το Αιγαίο το πρωτάθλημα. Ο Ζάχος δεν είπε τίποτα τέτοιο, έτσι. Άστα σα σου πια, τι είσαι μεγάλη, σου πια ρίχνει το μελάνι. Εγώ είπα όνομά μου τον Πρεσπό. Μην λέμε ότι θέλουμε, έτσι. Μια και δυο το είπες. Εγώ είπα τίποτα. Τι να πω, παιδιά, εντάξει, όχι. Ο Ζάχος δεν νομίζω να το είπε. Τον Πρεσπό. Συμφώνησε με κάποιους άλλους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θόδωρε. Άντε, περιμένουμε πολύ, ρε φίλε, να σε καλά. Λοιπόν, να κλείσω, άντε. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Το στόμα μου δεν άκουσε. Άλλα πράγματα είπα, έτσι. 23-10. Ό,τι θέλουμε. 23-10-287-888, ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρίγας, Άχος Ντρούλνικ, μέχρι τις 11 συντροφιά Παρέτσα. Πάμε. Καλησπέρα. Σε λίγο θα γίνει στημένο το κύπελο. Άμα θα προκριθεί ο Πάγκο Ολυμπιακό, θα να δει. Θα βγει ο Καραπαπάρα και ο Μπαρμπασάβρα και θα λένε στημένο το κύπελο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια και χαρά για στου δύο. Γεια σου, Λάρα. Γεια σου, Λάρα. Πάω ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να πέσει τελικό, ρε. Μην τελικό πέσει. Άμα περάσει, λέω Πάγκο τον Ολυμπιακό. Νόμιζα, είπε Πάγκο τον Ολυμπιακό. Έλα, φιλάρα, δεν σα ακούω. Να πάρω δύο δεδομένα που είναι εντελώ αυτά που έγιναν. Δεδομένο πρώτο. Ο Λουτσέσκου το Γενάρη διαπραγματευόταν με τους Άραβες. Δεδομένο δεύτερο. Ποιος το λέει αυτό? Έχει υποθεί ότι είχαν διαπραγμάτευση το Γενάρη. Ποιος το έχει πει αυτό? Το είχα διαβάσει, τώρα δεν ξέρω πώς ήταν. Μάλιστα. Αλλά είχε γίνει συζήτηση. Καλά. Από το Γενάρη. Και εγώ διάβασα ότι εκενώθηκε η Καστανιά. Καστανιές, πώς λέγονται εκεί πέρα στον Εύρο. Θα βάλω το δεύτερο δεδομένο. Ναι, όμως, πάμε στο δεύτερο δεδομένο. Το δούμε ξεκάθαρα. Όταν έφυγε, την ημέρα που έφυγε, έφυγε με τους καλύτερους όρους για να πάει εκεί που πήγε. Όχι με τους χειρότερους, με τους καλύτερους. Εμένα λοιπόν δεν μου το βγάζεις από το μυαλό ότι διαπραγματευόταν τόσο καιρό, βρήκε τους καλύτερους όρους και μετά, το δεδομένο τρίτο, ο μπαμπάς του είπε ότι είχαν μαλώσει με τη διοίκηση. Για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Γιατί είναι ένας αντιεπαγγελματίας, γιατί έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ομάδα που τον ωφέλησε και θα έπρεπε να σηκωθεί να φύγει στην ώρα του. Όχι την τελευταία στιγμή. Είναι αυτός που σου έφερε το πρώτο τάμι στην ιστορία σου όμως και νομίζω ότι τον αδικείς. Το αν έχεις κάτι προσωπικό μαζί του δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι τον αδικείς κατάφορα. Τον αδικό μόνον σε περίπτωση που αυτός ο άνθρωπος έλεγε, θα τον αδικούσα δηλαδή, έλεγε νωρίτερα ότι δεν μπορώ με αυτή τη διοίκηση και σηκώνομαι και φεύγω. Όχι να φύγει δύο μέρες πριν. Δύο μέρες πριν, ό,τι είχε γίνει μέρες πριν. Υπάρχει κάποιος στον ΠΑΟΚ που έφυγε και είπε δεν μπορώ με αυτή τη διοίκηση? Μα ουσιαστικά όταν μου λέει ότι δύο μέρες όταν πριν έφυγε για αυτό το πράγμα, λόγο. Ο Τούντορ όταν έφυγε για αυτό το πράγμα, ο Άγγελος όταν έφυγε είπε αυτό το πράγμα, κανείς δεν το είπε. Ναι, αλλά δύο μέρες πριν για να φεύγει κάποιος επειδή μάλωσε, ναι, να σου πω, θα είναι πολύ χαζό. Να σου πω λίγο κάτι. Εσένα όταν μπαίνουν στη δουλειά σου, στα λογιστικά σου, ενώ εσύ ξέρεις, ναι, παιδί μου, ποια είναι η δουλειά σου και πώς θα αποδώσεις σωστά και πώς θα προστατεύεις τον πελάτη για να μην πληρώσει πολλή εφορία κτλ. Και μπαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι τόσο της δουλειάς.
αλλά ρε παιδί μου, σε στηρίζει οικονομικά εσένα. Και μπαίνει στη δουλειά σου και σου λέει αυτό θα κάνεις ρε, αυτό θα πάρεις, αυτό το έγγραφο, όχι αυτό που θες εσύ, αυτό το έγγραφο σου δίνω εγώ θα πάρεις. Ναι. Τι θα κάνεις εσύ? Και έρχεται η ώρα να κάνω εγώ τη δήλωση. Λέει, του, τι θα κάνεις εσύ, πες μου, τι θα κάνεις? Ναι, και λέω τώρα, αν δεν φύγω την ώρα που μου τα λέει αυτά, ναι, και φύγω την ώρα που είναι να κάνω, ναι, τη δήλωση του, ναι, τότε, ναι, είμαι αντιεπαγγελματίας. Μάλιστα. Ο Στοχ πότε μάθαμε ότι θα έρθει? Δεν ξέρω πότε ήτανε, αλλά ο Στοχ δεν μπορεί να είναι η αιτία που έφυγε ο... Μα η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι όλες οι επιλογές που γίνανε από την αντιπέρα μεριά και όχι του προπονητή, βγήκανε ρε φίλε παταγωδώς αποτυχημένες. Βλέπε Χατσερίδη, βλέπε Χατσερίδη, βλέπε Μπερμπάντοφ, βλέπε και Στοχ. Ναι, βγήκαν, συγγνώμη, βγήκαν ή δεν βγήκαν? Έγιναν 30-40 επιλογές. Λοιπόν, το 10% είναι οι 30-40 επιλογές γίνανε από το τεχνικό επιτελείο και από το σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι αυτοί ξέρουν μπάλα. Ακριβώς. Δεν έγινε από αυτούς που δεν ξέρουν μπάλα. Έτσι. Ναι, αυτές οι τρεις μεταγραφές λοιπόν, Μπερμπάντοφ, Χατσερίδης και Στοχ, είναι 5 εκατομμύρια το μίνιμουμ για τον ΠΑΟΚ. Πολλά είναι και έδωσε πάρα πολλά και έχασε πολλά μέσα από τη, ναι, δικιά του νοοτροπία. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ναι, που έκανε τον προπονητή, ναι, και έκανε τον προπονητή, δυναμική σου πήρε τον τάμπρο και έκανε τον προπονητή. Έκανε τον προπονητή. Όχι, δεν έκανε τον προπονητή. Προπονητάρα ήταν. Προπονητάρα ήταν, φιλάρετε. Αίτη το πρωτάθλημα πήρες. Αίτη το πρωτάθλημα. Είσαι αχάριστο σήμερα. Ξανθεί. Είσαι αχάριστος. Ναι. Ήρθε στον ΠΑΟΚ και έγινε προπονητής. Και έπρεπε τουλάχιστον να μην καλά, αντί να τον πεις και ένα μπράβο και να τον μνημονεύεις, τον κράζεις. Είναι αχαριστή. Δεν έπρεπε να πει ένα ευχαριστώ. Εντάξει ρε φίλε, okay. Αλλά αυτός αντί για ευχαριστώ μας παράτησε και έφυγε την τελευταία στιγμή. Υπάρχει λόγος που σε παράτησε και έφυγε. Λοιπόν, ψάξτε την αιτία. Και μην λέτε μόνο το Λουτσέσκο. Δεν είμαι με τον Γιώργο. Μην λέτε μόνο το Λουτσέσκο. Αυτό είναι μια δικαιολογία. Δικαιολογία είναι. Δικαιολογία. Βέβαια, εντάξει, γιατί όταν μαλώνεις, μαλώνεις μήνες πριν. Ωραία. Όχι την τελευταία κράτα μέρα. Κράτα τουλάχιστον τη δικαιολογία ότι φταίει αυτός, αλλά μην αναιρείς το ότι συνέβαλε για να πάρεις ένα ντάμπλ σαν προπονητάρα. Μια χαρά ήταν. Είναι η βοήθεια που έδωσε αυτός και ο ΠΑΟΚ που έδωσε σε αυτόν και πήρε τα εκατομμύρια μετά. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος είχε τεράστιο δηλαδή όφελος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στο Στέφενς και στον Ντούντορ δεν έδωσε βοήθεια. Λοιπόν, ο Πρίγιοβιτς τα εκατομμύρια τα πήρε εξαιτίας του ΠΑΟΚ παρόλο ότι ήταν καλός παίκτης. Δεν με απαντάς. Το ίδιο έγινε και με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, φιλάρετε. Αλλά να κλείσω και με το τελευταίο, ναι, που είναι άσχετο. Ναι. Λοιπόν, όταν κάποιος επενδύει σε παίκτη ή προπονητή εκατομμύρια, ας δώσει τουλάχιστον κάποια χιλιάδες ευρώ να έχει αυτούς τους λεγόμενους που έχουν η πολιτική image makers, που είναι και ψυχολόγοι, είναι και χίλια δυο, και αυτός ο προπονητής θα έπρεπε να έχει ήδη, να τον έχουν πει, να μιλάει πολύ λιγότερο. Να μιλάει τουλάχιστον το 1/10 από αυτά που λέει. Δυστυχώς δεν προστατεύτηκε αυτός ο προπονητής. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Εντάξει, δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποστάρουμε και αυτά που πρέπει να αποστάρουμε στο Instagram. Με επικοινωνιολόγους και τα λοιπά. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να σκεφτόμαστε τώρα πώς το είπες, image maker και climb mine, να είχαμε να λέγαμε. Άρε, φιλάρετε. Καλησπέρα. Στον επόμενο, ναι. Γεια χαρά. Τι κάνουμε, Μάγκες. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κωστή. Λοιπόν, Τάσο, εγώ έχω μία άλλη άποψη, φίλε μου. Λοιπόν, αν βασιζόμαστε κάθε φορά στον πρώτο χρόνο αυτά που βλέπουμε, θα έπρεπε να μην μείνει κανένας προπονητής πάνω από ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ. Το Λουτσέσκου στην αρχή όταν ήρθε δεν θέλανε να τον διώξουνε και με τον Σάντος τα ίδια γινότανε και με πάρα πολλούς άλλους προπονητές από την αρχή της σεζόν θέλανε να τους διώξουνε. Η ουσία στο ποδόσφαιρο, φίλε μου Τάσο, είναι ότι ο προπονητής για να δείξει τη δουλειά του πρέπει να κάτσει κάποιο καιρό. Ναι. Και το βλέπουμε. Ας κάνει το λογικό τουλάχιστον. Ας κάνει το λογικό τουλάχιστον. Δεν γίνεται ο Βιερίνη να παίζει στόπερ και να παίζει δεξίς οπισθοφύλακας και να μην παίζει ο Μάτος. Όλα αυτά συμφωνώ. Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Να τα δούμε στο τέλος. Ποιο τέλος? Στο τέλος το είδες, είσαι μείον 7. Τι άλλο να δεις στο τέλος? Δεν τελείωσε η σεζόν ακόμα. Τι να τελειώσει δηλαδή άλλο? Να πάρει άντε και πήρες και το κύπελο, τι να το κάνεις? Συγγνώμη, καταρχάς εγώ το αγωνιστικό θέλω να το διαχωρίσω σε μια στιγμή φέτος.
Η κατρακύλα του ΠΑΟΚ αγωνιστικά ξεκίνησε εξωαγωνιστικά. Όταν βγήκανε στη φόρα όλα αυτή η προπαγάνδα που μας κυνηγάει από τον Δεκέμβριο και μετά, από τότε ο ΠΑΟΚ άρχισε να πέφτει. Ναι, μωρέ, γιατί πριν βγει αυτή η προπαγάνδα ήσουν 6 πόντους πάνω από τον Ολυμπιακό. Πάλι ήμουνα πίσω ήσουν. Ήμουνα έτοιμος μέχρι τότε και ήμουνα 1-2 πόντους με τον Ολυμπιακό μαζί. Ναι. Τι ήμουνα, δεν ήμουνα. Ναι. Τι, γιατί λέμε ψέματα. Από τότε δεν ξεκίνησε και πήγαμε χάσαμε ναι, χάλα και από τότε. Τι σε επηρέασε αυτό δηλαδή αγωνιστικά? Δεν επηρέασε δηλαδή. Γιατί να σε επηρεάσει δηλαδή, σε βάλανε καμιά μπάλα φυλακισμένο στα πόδια? Ή σε μπλοκάρα το μυαλό προπονητικά? Έλα ρε φίλε, δικαιολογίες είναι αυτά, Κωστάκη. Όχι, δεν δικαιολογίες. Άστο Κωστάκη. Εκτός άμα ήσουν ένοχος, ρε φίλε, και συμβιβάστηκες. Αυτό δεν θα μου πεις. Δεν χρειάζεται να είσαι ένοχος ή όχι. Τότε. Θα σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει. Σε μια δουλειά, ρε παιδί μου, σε μια βιοτεχνία. Ναι, άντε, εξήγησε μου να δω. Στην περιραίωσα ατμόσφαιρα λέει ότι ο Τάσος να πούμε βουτάει τα ανταλλακτικά το βράδυ όταν φύγει. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Όταν το μάθεις με την ίδια ψυχολογία θα πηγαίνεις. Δεν μου λες, ο Ολυμπιακός δεν κατηγορείται για στημένα. Και γιατί πέρασε και την Arsenal, πέρασε και την Arsenal και σε έχει και 7 βαθμούς καπάκι. Γιατί δες κανέναν να κατηγορεί τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Βέβαια, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κωνσταντινέα. Τον κύριο Κωνσταντινέα. Και τον Μελισανίδη. Και τον Θωμαίδη. Σαν τον κόκκοσο μέσα στον άνεμο έχει χαθεί. Ναι, άστο φιλαράκι, μην ψάχνει δικαιολογίε. Δικαιολογίε δεν θα ψάχνουμε, αδερφέ. Εκβιάζεται ο ένοχος, έτσι. Δεν είναι δικαιολογίε. Δικαιολογίε είναι για μένα, αδερφέ, άστο. Κοίταξε, και αυτό που λέτε εσεί, χάνετε την ουσία του πράγματος. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι μηχάνημα που θα το βάζει να λειτουργεί κάθε φορά το ίδιο. Κατάλαβε, άμα είναι έτσι και η Manchester City με τον Guardiola, θα πρέπει να τα παίρνει όλα κάθε χρόνο, αλλά τα παίρνει. Κατάλαβε, άσο. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι κατηγορούσε τον Ολυμπιακό. Για τον Τζίλο, για τον Ουρουάν, για τα στημένα και αγωνιστικά δεν επηρεάστηκε ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ γιατί να επηρεαστεί, ρε φίλε? Εγώ ξέρω ότι πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε την νίκη για την ΕΚΤ. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε καθαρά και να μάθουμε και να χάνουμε από λάθη που γίνονται. Και να βρίσκουμε τους υπαίτιους των λανθών. Αν θέλουμε να ξαναπάρουμε κάποιο πρωτάθλημα, αν θέλουμε να δικαιολογήσουμε καταστάσεις, οκ. Ο υπέτειος στο ποδόσφαιρο, εξήγησε μου ποιος είναι δηλαδή. Σου είπα και οι τρεις. Και οι τρεις. Και η διοίκηση και ο προπονητής και οι παίκτες είναι υπέτειοι. Γι' αυτό, γι' αυτό το χάλι που βλέπεις. Γι' αυτό γι' αυτή την ομάδα που έκανε δώρο τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, κατά μεγάλη πιθανότητα το πρωτάθλημα στον μεγαλύτερο αντίπαλο που το σέρνει στα δικαστήρια αδίκως. Όπως λες και εσύ. Δεν τάθω. Κάθε χρόνο δηλαδή, άμα δεν κάνουμε 32 νίκες στη σειρά, θα διώχνουμε τον προπονητή. Άντε πάλι. Είναι λογική αυτό. Οι ομάδες χτίζονται. Όχι αγόρι μου, αν εσύ είσαι ευχαριστημένος από αυτό που βλέπεις, εγώ κάνω πάσο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος ότι έχω φτάσει την ομάδα μου στο επίπεδο του πρωταθλητισμού και θα είναι εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Εμένα με ενδιαφέρει κάθε χρόνο να χτυπάω το πρωτάθλημα. Εντάξει. Όχι να το παίρνω κάθε χρόνο πάση θυσία. Έγινε ρε Κώστα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έγινε ρε Κώστα. Έγινε. Δεν μπορώ να το παίρνουμε τα βατζιλίκια. Ναι, να σε υπενθυμίσω όμως και να κλείσουμε αυτό και να πάρουμε και τους υπολείπους ότι η ομάδα σου που κάνει πρωταθλητισμό έχει το ίδιο ρόστερ οικονομικά με αυτό που έχει ο Ολυμπιακός. Και ο γιατί να το πάρει ο Ολυμπιακός αφού έχω το ίδιο ρόστερ, δεν το κατάλαβα. Και γιατί να λέει ο προπονητής μου, ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, ενώ 4 αγωνιστικές πριν ήμουνα καβάλα εγώ στη βαθμολογία. Ρετάσω. Ρετάσω το ένα, ρετάσω το άλλο, σκέψου λίγο αυτά που σου είπα και μπορεί να βρεις λίγο την άκρη. Κάτι γίνεται σου λέω. Λείπει το καλύτερο center back εδώ και 3 μήνες, 2 μήνες, πόσο λείπει. Και... Και ο Ολυμπιακός σου λείπει ο Φορτούνης και του Ολυμπιακού λείπει ο Φορτούνης και έδωσε ό,τι καλύτερο και τον Ποντέσε. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έγινε καρδάσου μου, να είσαι καλά. Γεια σου Κωστάκη μου. Γεια σου καρδάσου μου, για χαρά. Παρακαλώ, στον επόμενο. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Γιώργο. Τι γίνεται? Καλά Γιώργο. Ξεχνάς κάτι ρε εσύ Τρέγια. Σε είπα και την άλλη φορά. Από τις 3, από τις 5 Δεκεμβρίου και μετά υπήρξε μια ομιχλώδης παράσταση νίκης για τον Ολυμπιακό. Δικαιολογία, φτηνή. Φτηνή δικαιολογία και είναι ντροπή για τον Παοξή να το υιοθετεί και να το λέει αυτό. Είναι ντροπή, για παλιό Παοξή να λέει ότι ο Πάοκ επηρεάστηκε από την υπόθεση πολυδιοκτησίας. Αφήστε τον πρόλογο. Δεν είναι θέμα. Πρόλογος, δικαιολογία φτηνή. Φτηνή δικαιολογία για μένα, μπορεί να έχετε δίκιο εσείς. Ό,τι και να γινόταν. Το δίκιο μπορεί να το έχετε εσείς, παιδιά. Εγώ λέω ότι είναι μια φτηνή δικαιολογία. Είναι πολύ καλό το άλλο. Δεν είναι παιδί μου, αυτό άλλο να πω. Για ότι ό,τι και να γινόταν φέτος, το πρωτάθλημα θα κατέλεγε στον Ολυμπιακό. Έτσι λες εσύ.
Ό,τι και να γινόταν. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Ναι, δηλαδή στήθηκε ένα πράγμα το οποίο το δέσανε από παντού, έτσι. Γιατί η υπόθεση του Τζίλου ήταν αόριστη. Δεν υπήρχε καν δικαστήριο, καμιά ψηφοφορία, καμιά αυτή το να βγαίνουν κάθε μέρα θέματα. Ήταν ένα και ταυτό. Ήταν αόριστο. Έμεινε αόριστο έτσι στον αέρα. Υπάρχουν διαφορές σε αυτά τα δύο πράγματα που λες. Κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή η δικαιολογία της. Εγώ το διαχωρίζω. Ότι το θέμα για μένα έληξε όσον αφορά το πώς βλέπω εγώ προσωπικά το πρωτάθλημα από το Δεκέμβριο και μετά. Έγινε, ρε Γιώργη. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα βγάλεις πέρα με αυτό. Πώς το λένε. Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Άρα τι μου λες. Άρα τι μου λες. Ότι είσαι αδύναμος έναντι του Ολυμπιακού. Όχι, με αυτό αντιθέτως λέω. Αφού μου λες δεν μπορείς να βγάλεις πέρα με αυτούς. Είμαι καθαρός και αυτός που λέει για τα στημένα είναι ο Βρώμικος. Εσύ τι έκανες γι' αυτό. Αντίθετα πράγματα αποδεικνύονται. Ναι, εσύ τι έκανες για όλα αυτά. Αυτό σε τράβηξε με μια στημένη επιτροπή, όπως είπε, με διορισμούς από εδώ, διορισμούς από εκεί. Εσύ τι έκανες γι' αυτό. Πρόσεξε να δεις. Εγώ σου λέω και με την καλή εκδοχή. Πες ότι αυτή τη στιγμή αν ήμασταν, ας πούμε, ένα πόντο μπροστά, έτσι. Σου λέω την καλή εκδοχή. Ναι. Σε πληροφορώ ότι ούτε κλήρωση θα γινόταν την Πέμπτη, ούτε τίποτα. Θα είχε γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Μια χαρά θα γινόταν. Έτσι νομίζεις εσύ. Έτσι λες εσύ. Εγώ λέω μια χαρά θα γινόταν. Υπάρχουν, εγώ δεν μιλάω για τους ποδοσφαιριστές και για την παρουσία τους στην αγωνιστική. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να παίζουν. Τελείωσε. Εγώ τα διαχωρίζω τα θέματα. Ναι. Το παίρνω από την άλλη πλευρά. Το δέσανε έτσι. Είδες πω όπως είπες και εσύ πόσοι συχάσαν τώρα. Πόσο συχάσαν. Μου βγαίνει ο Νικολακόπουλος, τους πόρευε και τι λέει. Αχ, είδατε, λέει, η Ξάνθη έπαιρνε ισοπαλία, μας έκανε. Φυσικά εσύχασα, ρε φίλε. Εσύ τους έδωσες δικαίωμα. Εσύ τους έδωσες δικαίωμα με την αγωνιστική ανυπαρξία σου, Γιώργο μου. Βρε, άσε αυτό. Ας τους έκανες να καρίζουν παραπάνω, Γιώργο μου. Ας τους έκανες να παίρνουν πρωτοσυναλάρια τους οχάδες, Γιώργο μου. Βρε, συμφωνώ μαζί σου. Δεν τους έκανες όμως. Κάποιος φταίει αυτά. Δεν φταίς εσύ ούτε εγώ. Βρε, αγωνιστικά μαζί σου είμαι. Δεν διαφωνώ μαζί σου, σου λέω. Μα δεν είσαι όλο γιατί να διαφωνήσεις. Αγωνιστικά μαζί σου είμαι, αλλού το πάω εγώ. Ναι. Ότι το από παντού δεμένο το είχανε. Μας βγήκε ο Νικολακόπουλος στο Sport FM και μας είπε ότι Ξάνθη έφερε ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ επειδή λειτουργήσε η ιστορία με την πολιτιοκτησία από τον Ολυμπιακό. Και ποιος τον υπολογίζει τον Νικολακόπουλο, ρε φίλε, τι θα πει. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα okay. στον αέρα τώρα. Ναι. Λέω, ωραία. Άρα τι μου λες, εσύ Γιώργο, ότι τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός, επειδή είναι δυνατός στο παρασκήνιο, ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναπάρει πρωτάθλημα, αυτό μου λέτε τώρα. Όχι, δεν σου λέω αυτό. Πώς, αφού μου λες ότι και να γινόταν, το έπαιρνε. Γιατί να μην το κάνει και τον χρόνο. Δεν πέσαμε και από τα σύννεφα, από τις επιστημονικές μεθόδους του Ολυμπιακού. Δεν πέσαμε. Όχι, αλλά πέσαμε από τα σύννεφα. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν δεν είδαμε το Μάτος να παίζει δεξί ο πιστοφύλακας. Βλέπεις εμείς, σαν ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη βγήκαμε να διαμαρτυρηθούμε για διατησία, ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με την Ξάντια χθες με τα πέναλτι, ούτε πουθενά. Δείχνει διαφορά νοοτροπία στο συλλόγο. Ναι, πού αυτό είναι ο Παπούλης τώρα που μας έβγαινε και μας έκανε το καλά, αυτό δεν είναι κάτι, αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, Γιώργο μου, η διαφορά νοοτροπίας. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούργιο, λοιπόν, δεν ξέρουμε τη διαφορά του. Να κάνω και μία πλακίτσα θέλω. Ναι, και κλείσε, γιατί έχει πέντε γραμμές. Θέλω μου το ζάχο εκεί. Ναι. Έτυχε να δω ένα βιντεάκι τώρα στο YouTube. Ξέρεις, έρχονται διάφορα βιντεάκια από την υποδοχή του Άρη στο αεροδρόμιο για την ΑΕΚ. Και είδα κάτι το οποίο, ας πούμε, πραγματικά δηλαδή. Νομίζω ότι εδώ χωράει να πούμε το 2-1 γιατί το πούλμαρ που μετέφερε την αποστολή του Άρη ήταν χρώμα κόκκινο. Και νομίζω ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό, γιατί έρχεται και μία άλλη αποστολή από Αθήνα, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει πηγαίνοντας, ας πούμε, στο Hyatt ξενοδοχείο που πάει κάθε φορά. Ολοκλήρωσε. Λοιπόν, η συνεργασία έχει φτάσει μέχρι και στα χρώματα των πούλμαρ. Είναι φοβερό. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργη. Καλό βράδυ. Για χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Πώς είναι, παιδιά, στην αναμονή. Μην παίρνετε άλλοι. Οι πέντε τελευταίοι που είστε. Ναι, γιατί δεν κάνουμε και το διάλειμμα, έτσι. Τι διάλειμμα να κάνουμε, χαμός. Έλα, καλησπέρα. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για χαρά. ΑΕΚ από Νέα Σμύρνη. Καλή Σαρακοστή και ο Ηρακλής. Όχι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Γεια σου, Ηρακλή. Καλή Σαρακοστή. Μια και μιλάτε τώρα για τον ΠΑΟΚ τόση ώρα. Ναι. Να σου πω, Τάσο, ποια είναι η γνώμη μου. Ναι, φίλε μου, να μου πεις. Η επιλογή που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην απώλεια του πρωταθλήματος, κατά τη γνώμη μου, ήταν μία.
η επιλογή του τερματοφύλακα. Το Ζίβκοβιτς εννοείς, τι? Ναι. Και στο Χαριλάου, αν ο Πάοκ, δεν λέω ότι ο Πασχαλάκης είναι ένας τρομερός τερματοφύλακας, αλλά είναι πολύ, σίγουρα είναι πολύ πιο εμπιστοσύνης. Γενικά η άμυνα θα πω εγώ, φίλε. Ναι, αλλά πρόσεξε, εάν ο Πάοκ, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, όπως το είδατε κι εσείς, αν δεν ήταν ο Ζίβκοβιτς να κάνει αυτά που έκανε, ο Πάοκ θα έφυγε το Χαριλάου με το διπλό. Και δεν θα επηρεάζονταν τόσο πολύ. Όπως και με τον Παναθηναϊκό. Και ο δικός μου έκανε το 0-1, είναι λάθος το δικό. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Εντάξει, αλλά μετά το. Ναι, για πες μου. Προηγήθηκα. Ναι, μετά έκανε δύο καλές. Προηγήθηκα μέσα στην ΑΕΚ. Χάνω πέναλτι. Πρέπει να κερδίζω 0-3 στο ημίχρονο να το πάρω. Προηγήθηκα 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκα μέσα στον Ολυμπιακό με τον Ίγκασον. 0-1-1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκα με τον Άρη του Χαριλάου. 0-1 με τους καλύτερους Ιωνούς να πάρω ένα διπλό. 4 έφαγα. Εγώ σου μιλάω για τις έχασα από τον Παναθηναϊκό με κατεβασμένα χέρια. Έχασα τον Ολυμπιακό με στην έδρα μου και φέρνω χ με την Ξάνθη χωρίς να κάνω φάση. Λοιπόν, εγώ έδωσα τους λόγους που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει αυτή την κατρακύλα. Ηρακλή. Εγώ δεν λέω ότι η εικόνα είναι καλή του ΠΑΟΚ. Και απλά, δεν κατηγορώ μόνο τον προπονητή, με συγχωρείς που συνδιακόψα. Ναι. Είναι αποτέλεσμα λαθασμένων επιλογών και της διοίκησης. Ναι, είναι μια συνισταμένη πολλών παράγοντων. Και αυτό, του σίγουρα. Προπονητή, εμμονές και τα λοιπά, κακή τοποθέτηση ποδοσφαιριστών, κακή αξιολόγηση και των παιχτών. Πάντως εμένα δεν μου δίνει την εντύπωση ότι χτίζει η ομάδα αυτός ο προπονητής. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί, βλέπω ότι δεν έχει δύναμη να ανατρέψει αυτό το κλίμα. Να μακάρι μην... αύριο να κάνει μια αρχή και να δούμε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ, μακάρι. Δεν μου δίνει τη λογική, δεν μου δείχνει η λογική χτισήματος ομάδας πάντως. Δεν ξέρω, μπορεί να καταλάβω. Δεν ξέρω, επειδή και μπορεί να σε ρώτησε, ακούγεται νεανική φωνή. Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε. Νεανική, ναι. Να κεραστεί ο Ζάχος. 50. Εντάξει. Νεανική, εντάξει, φίλε. Άλλο 50, άλλο νεανική. Εντάξει, άλλο νεανική. Εγώ είμαι 1,5 μεγαλύτερο. 10 χρόνια μας πέρασαν. 1,5 χρόνο. 10 χρόνια μας 10 χρόνια. Για πες μου τώρα για αύριο. Καταρχήν θα πας. Άκου να δει, Ζάχο, αύριο παίζουν οι πιο απρόβλεπτες ομάδες. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Δηλαδή και η Άκη να προβλεπτεί και ο Άρης και προς το καλό και προς το κακό. Δηλαδή ο Άρης μπορεί να πιάσει και αποτύχει όπως το Χαριλάου την 4 με τον ΠΑΟΚ να πιάσει τέτοια απόδοση με τον Παναθηναϊκό. Αλλά μπορεί και η Άκη να πιάσει την απόδοση που είχε με τον ΟΦ προχθές. Αν πει όφι, όφι δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι κακή ομάδα, αλλά ήταν εντάξει ένα μάτσο το οποίο. Ναι, δηλαδή η Άκη, πρόσεξε να δει. Κέρδιζε την τελευταία αγωνιστική και έβγαινε στα playoff. Οπότε, ο Άρης είναι καλύτερο στα χαφ. Η Άκη είναι καλύτερη στην επίθεση και οι άμυνες και των δύο είναι χειρότερες από τις Arsenal. Εντάξει, εντάξει. Τώρα με τον Αραούχο όντως πήρε εκεί ποιότητα μπροστά. Όχι μπροστά είναι καλή. Ναι, αλλά ο Αραούχο ακόμη δεν είναι αυτός τουλάχιστον. Ακόμη θέλει λίγο χρόνο, έτσι. Πάντως για να κλείσω κιόλας, η πρόκληση θα παιχθεί στο Χαριλάου. Θα πας εσύ αύριο στο παιχνίδι. Αν προλάβω, μπορεί να πάω. Είσαι δουλειά, ναι, και εντάξει, δουλειά την ξεχάσαμε. Εξήμωση. Αν προλάβω. Για να δούμε. Δεν θα, στεναχωρηθείς για να αποκλειστεί η ΑΕΚ, έτσι. Κοίτα τώρα μετά από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια στους τελικούς, τι να στεναχωρέθω τώρα. Στο Μάνταλο. Ναι, είναι. Τη γνώμη για το Μάνταλο θέλω, πραγματικά και να κλείσουμε με αυτό. Κοίτα, φίλα, σου πω τη γνώμη για το Μάνταλο. Επειδή εγώ δεν είμαι φίλαθλος, παλιά σκοπής όπως έχεις καταλάβει, δεν είμαι του πληκτρολογίου. Ναι, σωστό και αυτό. Και των επικοινωνιακών ντόπερμαν της ΠΑΕ, της κάθε ΠΑΕ. Όταν έχω δει εγώ στο κέντρο Σαμπανάσοβιτς, ο Κόνσκι. Είσαι 50, όντως. Και τσπάγια, Κωστή. Και λοιπά, δεν μπορούν εμένα να μου κάνουν το Μάνταλο γιατί είσαι τώρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ηρακλή. Άντε, θα το ξέρετε. Το Μάνταλο είναι τραυματιστή, θέλω να μου κουβαλήσει το κύπελο και φέτο. Όχι, όχι, δεν θα έγινε. Έλα, έλα, καλή νύχτα. Δεν θα είναι στον τελικό Μάνταλο. Μην τηλεφωνείτε άλλοι 4 φίλοι που είναι στην αναμονή, έτσι. Πάμε. Ωραία, έπεσε αυτού. Καλησπέρα. 4 τελευταίοι, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Γεια σα. Καλησπέρα σα. Γεια σα και εγώ από Αθήνα. Παίρνω Γιώργο Πάουκ. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι σε αυτά που αναφέρατε πριν λίγο και συμφορώ πριν που με 2-3 ακροατές πριν που μιλήσατε. Που μιλούσατε για τον Λουτσέσκο. Ότι τον έδιωξαν και η διοίκηση και όλα αυτά τα πράγματα. Πώς προκύπτει αυτό. Διότι ο Λουτσέσκο είχε διαιτέσει, είχε και άλλο χρόνο συμβόλαιο. Και πλήρωσε αποζημίωση για να φύγει. Πώς έφυγε ο Λουτσέσκο δηλαδή. Αφού πλήρωσε αποζημίωση, πώς τον έδιωξε. Ναι, γιατί να την πληρώσει την αποζημίωση σε μια ομάδα που έχει πάρει τον double. Σε ένα, με έναν πρόεδρο που είναι καλοπληρωτής, που έχει και υψηλό συμβόλαιο και είναι ευχαριστημένος. Και από την ποιότητα ζωής στην πόλη. Για πείτε μου, ναι. Άρα λοιπόν για πείτε μου. Εσύ πες μου. Άρα σημαίνει ότι είναι προσυνεννοημένο να φύγει. Όχι, λάθος κάνεις. Γιατί είναι προσυνεννοημένο. Γιατί είναι προσυνεννοημένο. Γιατί είναι προσυνεννοημένο. Δηλαδή κάτι. Το αποκλείεται να τσακίσετε και να νευρίασε. Όσοι ξέρουν και διαβάζουν
Και διαβάζουν αθλητικό τύπο σε όλη την Ευρώπη, ξέρουν από το Δεκέμβριο τι πεζόταν. Τις δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου τις ακούσατε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγους μήνες. Λοιπόν, δεν έφυγα από τον ΠΑΟΚ, λέει, για τα χρήματα. Σόπα, σοβαρολογούμε. Τι σοβαρολογείτε. Ναι, εγώ θα σου πω κάτι, ναι. Όμως κάτι, γιατί λέμε τώρα, ναι. Και συζητάμε για Λουτσέσκο, ναι. Για το Λουτσέσκο, ναι. Και για το Λουτσέσκο, ναι. Εντάξει, ξέρουμε τι άφησε πίσω ο Λουτσέσκο. Λοιπόν, όσοι ξέρουν από ποδόσφαιρο, απλά ο Λουτσέσκο το απόγευμα που ανακοίνωσε γράφος ότι φεύγει, καλύπτει τη ρήτρα. Την επομένη, αυτό έγινε το απόγευμα 4,5 ώρα που έστειλε, ναι. Την επιστολή, ναι. Την επομένη, το μεσημέρι, ναι. Είναι στο Παρίσι, σε κεντρικό ξενοδοχείο και υπογράφει με την αραβική ομάδα. Ναι. Και τι να έκανε ο άνθρωπος. Την επομένη. Τώρα θέλει κανείς να πείσει ότι ξαφνικά μέσα 4 ώρες αποφάσισε να πληρώσει τη ρήτρα. Απλά καθυστέρησε, διότι ήθελε να φύγει χωρίς να πληρώσει τη ρήτρα. Κύριε Γιώργο, απλά τα πράγματα. Έτσι είναι για εσάς απλά τα πράγματα. Μία ερώτηση. Μα αυτό δείχνει τίποτα. Ναι. Δηλαδή, πόσο πιο. Μάλλον δεν τα ξέρετε όλα, τέλος πάντων, να σας κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν τα ξέρω όλα, δεν τα στέκομαι σε αυτά. Ή λέτε, σε αυτά που... ή λέτε μόνο αυτά που θέλετε. Όχι, δεν είναι κακό, λόγο να πω. Δεν είναι κακό τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν στην ομάδα να τα συζητάμε. Καλό θα κάνουμε στην ομάδα, να ξέρετε, μα όχι κακό. Μισό λεπτό πάντα αφήνουμε να πω κάτι. Ναι. Γιατί είπατε πολλές φορές, αλλά να πω κάποιος που σας παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή συζητάμε τα κακό σκήμενα και τα κακό σκήμενα και τα ξέρετε και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και τι δεν κάνουν. Εδώ ο άνθρωπος θέλει από το Δεκέμβριο με την Μπεσίκτας, από το Δεκέμβριο γράφουν ιταλικές, ναι. Εφημερίδες, ψάχνεται στην Ιταλία. Έχει ένα άλλο χρόνο όμως συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το διαψεύδει από το Φεβρουάριο. Και ξαφνικά καλύπτω τη ρήτρα. Ερώτηση, ερώτηση. Για το, ναι. Φερέρα δεν έγραφαν πριν το Δεκέμβριο για Sporting Λισαβόνας και τα λοιπά. Ναι, ποιος τα έγραφε αυτά. Άντε πάλι. Βρε, τα γράφαν ή δεν τα γράφαν. Μα ποιος τα έγραφε, μα δεν έχει φύγει. Δεν κάνει ψερίστρα. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, πριν να πάρω και κάτι άλλο. Ναι, πείτε και μισό λεπτό, να πω και κάτι άλλο. Αυτό που θέλετε μόνο εσείς να λέτε. Ναι, σε κάτι διαφωνώ. Ότι αυτή τη στιγμή αφήνεται στο απειρόβλετο, δηλαδή αφήνεται άμυροι των αυθινών τους παίκτες. Λάθος κάνετε. Δηλαδή οι παίκτες για την εικόνα αυτή δεν έχουν ευθύνη. Λάθος κάνετε. Νομίζω ότι και στην εισαγωγή... Για μένα έχουν περισσότερη ευθύνη από οποιονδήποτε άλλο. Ακούστε το, κύριε Γιώργο, και στην εισαγωγή της εκπομπής και κατά τη διάρκεια είπα ότι το τρίπτυχο διοίκηση, παίκτες και προπονητής φταίνε για αυτό όλο που βλέπουμε τελευταία. Ναι, και θα σου πω και κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό είπα, να σου πω και κάτι άλλο. Και αυτό το γκολ. Ναι, και κλείνω. Και το γκολ που δεχτήκαμε στην Ξάνθη. Ναι, μ' ακούτε. Σας ακούω, ναι. Ναι, και το γκολ που δεχτήκαμε στην Ξάνθη. Και κοίταξε το να δεις πώς το φάγαμε. Δεν είναι αυτό που λέμε από κόρνερ και τους πήραν την κεφαλιά. Έχει την μπάλα μόνο του ο Βαρέλα. Την ελέγχει, μπορεί να τη γυρίσει στον τερματοφύλακα ή να τη στείλει μέσα και τη στέλνει αράουτ. Και από το αράουτ γίνεται η κόντρα και γίνεται κόρνερ. Και γίνεται το γκολ. Έγινε, κύριε Γιώργο. Ποιος προπονητής θέλει, δηλαδή, αν και τη στιγμή δεν γυρίζει το μυαλό. Ναι. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Ναι, το μικρά λάθη. Για δες να δεις και τον γκολ που ναι, πάγαμε. Κύριε Γιώργο, ναι, το είδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Μπαλαδόφατσα, κύριε Γιώργο. Δύο τελευταίοι. Τρεις, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Από Αθήνα παίρνω, παιδιά. Γεια σου, είσαι πολύ Αθήνα. Το όνομά σου. Το όνομά σου. Σημαίων, έλα. Λοιπόν, όλοι όσοι μιλήσατε και μιλάνε και οι ακροατές έχουν δίκιο από την οπτική τους. Το δεδομένο είναι ένα. Ναι. Δεν ξέρουμε γιατί έφυγε ο Λουτσέσκο. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε και ο καλύτερος δημοσιογράφος που μπορεί να υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Κανείς δεν ξέρει. Εικάζουμε από τα λεγόμενα και του Λουτσέσκου και από την άλλη πλευρά. Εικασίες είναι έτσι. Μπράβο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Δεν ξέρουμε. Δεύτερο. Θέλουμε να πούμε ότι ο προπονητής ο Φερέιρα είναι άσχετος. Όχι, αυτά που όχι κάνει, άσχετος. Όχι, συγγνώμη. Αυτά που κάνει, μόνο ένας άσχετος μπορεί να τα κάνει. Και ρωτάω εγώ, αυτή η ομαδάρα που παρουσιάστηκε με τον Άγιαξ, έχει καμιά σχέση... 81-78 Ολυμπιακός τέλος. Ναι. Έχει καμιά σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα τον ΠΑΟΚ. Όχι. Καμία. Όχι. Επίσης, Πείτε μου όμως άλλα τρία μάτς, δύο, που έπαιξε ο ΠΑΟΚ σαν τον Άγιαξ. Μισό λεπτό. Επίσης, πριν παίξουμε με τον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ήταν Κυριακή, μιλάω για το δεύτερο γύρο, το Σάββατο έπαιξε ο Ολυμπιακός και έφερε ισοπαλία. Και έμενε στον ΠΑΟΚ να κάνει μια νίκη να περάσει μπροστά. Ναι. Και παίζουμε τον Παναθηναϊκό και ήμασταν
όχι χώμα, χειρότερη από το χώμα. Σωστά. Τι θέλω να πω τώρα με αυτά. Ο Λουτσέσκου για μένα έφυγε. Τώρα θα ζωχαριαστεί Στάσο, αλλά... γιατί αρχίζει εδώ τώρα το σενάριο το που αρχίζω και βλέπω. Ο Λουτσέσκου έφυγε γιατί του είπανε πρωτάθλημα φέτος δεν θα έχει. Ποιος σου το είπε αυτό? Κατευθείαν από ψηλά, πολύ ψηλά. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τον προπονητή που πήραμε, τον πήραμε γιατί έχει περγαμηνές από επαΐοντες, από ανθρώπους που γνωρίζουν. Ένας από αυτούς είναι και ο Σάντος. Και έδωσε τη γνώμη του. Ο προπονητής αυτός λοιπόν έβαλε επίτηδες στο Μίσιτς μπροστά για να ακυρώσει ακόμα ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Γιατί ήταν αυτή η εντολή να χαθούν αγώνες. Το πραγματικό ΠΑΟΚ θα τον δούμε τον επόμενο χρόνο και ελπίζω να είναι ο Φερέιρα. Μάλιστα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ εκτελούσε εντολές όπως λέτε για να χάσει το πρωτάθλημα? Όχι ο ΠΑΟΚ. Ποιος? Η εντολή ήταν ο προπονητής. Ο προπονητής που είναι? Κανείς άλλος. Ο προπονητής που είναι? Κανείς άλλος. Ναι, σας λέω, ο προπονητής που είναι? Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι όχι ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες. Ναι, εγνώση του ΠΑΟΚ έγινε αυτό τώρα που λέτε, που καταγγέλλετε, ας πούμε, τι? Βέβαια, μιλάω τώρα για τον Ιβάν. Εντάξει. Δηλαδή ο Ιβάν ήξερε ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα και το δέχτηκε, αυτό μου λέτε? Αυτό λέω. Να είστε καλά. Δυστυχώς. Έγινε. Καλό βράδυ. Τι θα ακούσουμε άλλο, ρε φίλε, δηλαδή? Τι άλλα σενάρια μπορεί να ακούσουμε, ρε φίλε? Ένα άποψη του λέει, αρκεί να. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει μια λογική. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι. Και γιατί τότε, δηλαδή, τρεις αγωνιστικές, τέσσερις πριν τελειώσει το κανονικό πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ ήταν πάνω από τον Ολυμπιακό? Γιατί δεν έβγαινε τότε να το πει αυτό? Γιατί? Όταν ο ΠΑΟΚ ήταν πάνω από τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν βγήκε να το πει δύο αγωνιστικές πριν που ο ΠΑΟΚ έπαιξε τον Ολυμπιακό και τον περνούσε πάλι ένα πόντο? Και βγήκες τώρα να το πεις. Δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί. Απλά υπάρχουν σενάρια φαντασίας. Επιστημονικής μάλιστα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε? Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Κοίταξε, όταν χρειάζεται να απαντάς σε τέτοια σενάρια, φαίνεται ότι έχεις χάσει την ψυχραιμία σου κι εσύ. Δεν γίνεται να μην απαντήσεις. Δεν χρειάζεται όμως να χάνεις την ψυχραιμία σου. Γιατί εδώ πέρα εγώ θα μπορούσα να ισχυριστώ το οτιδήποτε, ότι ο Ιβάν είναι και υπό των συμφερόντων του με κάποιο μαγικό τρόπο του Μαρινάκη, δηλαδή γιατί να μην το πω. Όχι, δηλαδή πιστεύω ότι είναι βαλτοί Ολυμπιακοί αυτοί που παίρνουν. Ναι, βέβαια. Να ξέρεις, ή άλλη ομάδα. Επειδή είμαι αναγκασμένος. Και το παίζουν σοβαρή και καλά, κατάλαβες. Γιατί, αλλά βλακεία μου, έπρεπε να το ρωτήσω λίγο. Έπρεπε να το ρωτήσω λίγο την εντεκάδα του ΠΑΟ και τους τίτλους. Καταρχήν, θα έχεις στο μυαλό σου ότι αυτοί που σ' ακούνε δεν τρώνε κουτόχορο, το έτσι. Ας, θα κρυθούνε γι' αυτό. Τέλος ο προηγούμενος και ο πιο προηγούμενος. Εγώ θέλω να πω ότι δεν ήθελα να μιλήσω για τον Λουτσέσκο, αλλά που μπήκε για το θέμα τόσο... Το όνομά σου πες μας λίγο. Θανάση. Γεια σου Θανάση. Από πού μας ακούς? Από Νάουσα. Γεια σου Θανάση. Λοιπόν, λέω το εξής. Ότι όσον αφορά τον Λουτσέσκου, δηλαδή ο Λουτσέσκου έφτασε δύο μέρες πριν την προετοιμασία για να βάλει σε εφαρμογή ένα σενάριο που το είχε στο μυαλό του από πριν 6 μήνες, έπρεπε να φτάσει δύο μέρες πριν για να τον ενεργοποιήσει. Έλατε. Και δεύτερον, αν ας πούμε είναι όλα έτσι όσον αφορά τον Λουτσέσκου, όλοι αυτοί οι ευθύνοντες και ευθύνοντες και λοιπά δεν είχαν καταλάβει τίποτα για το πώς συμπεριφέρεται και τι σκέφτεται να κάνει ο Λουτσέσκου για αυτήν την ομάδα έτσι δύο μέρες πριν. Έλατε. Δηλαδή είναι απίστευτα τώρα, ανοησίες τελείως. Δεύτερο, όσον αφορά τον Φερέιρα, η συμπεριφορά των παικτών που λέμε ότι έχουν ευθύνες είναι άμυρη σε σχέση με το ρόλο του προπονητού μέσα στην ομάδα. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή ξαφνικά κάνει πόλεμο ο Βαρέλας εναντίον της ομάδας του τώρα, προκειμένου τι να πετύχει, δηλαδή να διώξει και να πετύχει τι, να αφήσει αντίδραση με ποιον? Ναι. Δεν ξέρω, αυτές οι φωνές όλες, δηλαδή, που ήταν. Όλες αυτές οι φωνές που βγήκαν σήμερα και είπαν όλα αυτά τα πίθανα, ναι, που άκουσα. Δεν είναι πού ήταν δηλαδή, ας πούμε, πριν το μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Πού ήταν? Θα έλεγα εγώ ότι τέλος όλοι δεν είναι παοξίδες, αλλά μερικούς... Καρδάση μου, τρέξτε σε παρακαλώ, γιατί έχω άλλη μια γραμμή και τέλειωσε η εκπομπή.
Σε παρακαλώ. Ένα τελευταίο θα πω ότι καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι ο προπονητής σε καμία περίπτωση μάλλον δεν μπορεί, έχει την εντύπωση, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι δύσκολο οτιδήποτε και λες δεν μπορεί να κάνει κίνηση, δεν μπορεί, είναι μικρός καπεντάνιος για να μεγαλώσει. Θα δούμε. Αν το κρατήσω και του χρόνου, αν κάνει δική του προετοιμασία, αν πάρει δικές του μεταγραφές. Δεν θα είναι, αυτά είναι παραμύθια. Θα δούμε. Θα πάρει δικό σου. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα μπορούσα να πούμε πολλά, αλλά τώρα. Εντάξει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάντως, εγώ θα πω αυτό που είπε, ότι δεν χρειάζομαι κανένα παίκτη ούτε να φύγει ούτε να έρθει. Άρα έκρινε ότι και ο Ροντρίγκο είναι μια χαρά και ο Εσίτη είναι μια χαρά και το υπάρχον υλικό του ΠΑΟΚ είναι μια χαρά. Αύριο που δεν έχει το Βαρέλα, ο Μιχάη δεν έχει παίξει μισό μάτς και ο Μιχαηλίδης έχει παίξει μισό. Θα τους βάλει. Θα βάλει παίκτη σε εκείνη τη θέση που είναι η θέση του. Ή θα δούμε το Βιερίνια πάλι στόπερ. Ή θα δούμε το Μάτος πάλι έξω. Ή θα δούμε το Μίσης να πέσει πίσω από το Σφιντέρσκι. Ξέρω εγώ. Για να δούμε τι θα δούμε. Είναι πολύ περίεργος. Έπεσε το τελευταίο ο φίλος. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς 11 λοιπόν, είναι ήδη. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε, παιδιά. Ζητάω συγγνώμη για άλλες τρεις γραμμές που βλέπω παίρνουν, αλλά δεν γίνεται. Είναι 11 ήδη. Θα τα πούμε πάλι την Πέμπτη, γιατί αύριο, από τις 9 θα είμαι εγώ εδώ. Συζητάει το απόγευμα. 6.30 μέχρι τις 9 θα είμαι. Λοιπόν, αύριο το πρόγραμμα. 6.30 με 9 θα είναι ο Ζάχος για το μάτς ΑΕΚ Άρης. Ο πρώτος ημιτελικός. Εντάξει, σκυτάλι παίρνω εγώ. 9 με 11 για το μάτς του ΠΑΟΚ. 9 με 11.30 λογικά για το μάτς του ΠΑΟΚ. Και μετά Γιώργιος Ζαγόρας. Λοιπόν, εντάξει, για το αυριανό πρόγραμμα. Πάμε να πούμε τους υποστηριχτές εκπομπής με τη Mazda Αμανατίδης, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το σημείο συνάντηση στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Το Mazda ή το Mazda του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το πρατήριο Εγώ Καυσίμων Τεχνική ΔΙΣΑΚ του φίλου μας. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, τηλεφωνείτε στο 2310-611-256. 2310, επαναλαμβάνω. 611-256, κάνετε την παραγγελία σας και σε χρόνο ρεκόρ ο φίλος μου ΣΑΚ έρχεται και σας γεμίζει τη δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς. 2310-611-256, άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους μας ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ εδώ στο Λίμπερο 107 και 4 τον FM. Είπαμε αύριο θα είμαστε εδώ και ο Ζάχος από τις 6.30 και εγώ θα αναλάβω στις 9 για τα μάτς των ομάδων της πόλης και του Άρη, ΑΕΚ Άρης μάλλον, στις 6.30 το απόγευμα και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 9.30. Καθαρό σκορ είπαμε θέλει ο ΠΑΟΚ, να δούμε αν μπορεί να ανατρέψει λίγο τις καταστάσεις. Ο Φερέιρα. Και με βρώμικο σκορ καλά είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους καλούς φίλους για το χαμούλι που κάνανε και σήμερα με τις γραμμές, με τα μηνύματα. Έτσι. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός την Πέμπτη ξανά. Την Πέμπτη. Πάλι εδώ με τον Ζάχο στις 9. Με τη γνωστή πλέον εκπομπή σε όλους σας. Για τους παλαιότερους, Ράδιο Μαρμίτα εδώ με Ζάχο Ντούλη και Τάσο Τρέγια. Μείνετε συντονισμένοι, Γιώργος Ζαγόρας με την παρέα του θα σας κρατήσει ντροφιά για τις επόμενες ώρες εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μπορεί και μέρες. Από μένα. Και τον Τάσο να έχετε ένα καλό βράδυ. Αουφίντερζεν.